Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας την σημερινή ημέρα, όπου είναι η πρώτη ουσιαστικά επίσημη συνέντευξη τύπου σε σχέση με την υλοποίηση του επισιτιστικού προγράμματος ή ΤΕΒΑ, όπως ονομάζεται και το γνωρίζουμε όλοι μας. Παρευρίσκονται από τους 13 Δήμους που συμμετέχουν στη σύμπραξη αυτή της Ανατολικής Αττικής, οι Δήμαρχοι Αχαρνών κύριος Κασαβός Ιωάννης, Διονύσου κύριος Ζαμάνης Διονύσης, Κροπίας κύριος Κιούσης Δημήτρης, Μαρκοπούλου κύριος Μεθενίτης Σωτήρης, Ραφίνας Πικερμίου κύριος Πιστικίδης Βασίλης, ο κύριος Ψινάκης από το Μαραθώνα είναι καθοδόν και θα είναι σε λίγο κοντά μας όπως με ενημέρωσε. Οι εκπροσώποι από τους Δήμους 3Β, η κυρία Καραγιάν Αντιδήμαρχος, από το Δήμο Λαυριωτικής η κυρία Πάλι Υπεύθυνη Προγράμματος, από το Δήμο Παιανίας ο κύριος Βαγιονάκης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, από το Δήμο Παλίνης η κυρία Κουνενάκη Αντιδήμαρχος, από το Δήμο Σπατώνα Τέμιδας ο κύριος Λάμπρου Αντιδήμαρχος και από τον Δήμο Οροπού ο κύριος Ζάβρης Πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης. Βέβαια, μαζί μας βλέπω εδώ σήμερα και πλήθος υπευθύνων ή αντιδημάρχων των Δήμων που μετέχουν στη σύμπραξη και έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα συχνή, θα έλεγα, επαφή, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα, όπου πραγματικά μπορεί να δώσει μια σημαντική ανάσα στους συμπολίτες μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να παρουσιάσουμε, μαζί βέβαια με τους συναδέλφους μου, διότι επαναλαμβάνω πως η σύμπραξη της Ανατολικής Αττικής, η οποία σύμπραξη δεν είναι υπό την αιγίδα κάποιου άλλου φορέα, είτε της περιφέρειας, των αντιπεριφερειών μάλλον, όπως συνηθίζεται, είτε άλλων φορέων, αλλά ήταν μια απόφαση δική μας, των Δήμων μας δηλαδή, να την υλοποιήσουμε μόνοι μας όλη αυτή τη διαδικασία, για τον εξής απλό λόγο, για να μην έχουμε ενδιάμεσα διαχειριστικά κόστη, τα οποία θα μειώσουν τα ποσά αυτά τα οποία προορίζονται για προμήθεια τροφίμων ή συνοδευτικών δράσεων, και να πάει καθαρό και αυτούσιο όλο το ποσό στους δικαιούχους. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν και τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και τις μελλοντικές δράσεις όπου προγραμματίζονται. Μία σύμπραξη όπου υλοποιεί όλο αυτό το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο για την επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή με συγχρηματοδότηση από τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους, του ΤΕΒΑ, όπως το γνωρίζουμε, και του Υπουργείου Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ΤΕΒΑ είναι ένα ταμείο που υποστηρίζει δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Δυστυχώς, και τονίζω το δυστυχώς, στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια τα φαινόμενα αυτά έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις για τα δεδομένα μιας ανεπτυγμένης χώρας. Διότι ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταταχθεί στις υποανάπτυκτες, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν ξέρω πόσο μακριά είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουμε δυστυχώς λοιπόν ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο κομμάτι πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και περιθωριοποίησης πέρα από τη φτώχεια. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι διαρκώς αυξανόμενο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού της χώρας. Στερείται τα βασικά αγαθά μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Είναι άνθρωποι ή οικογένειες που ζουν ανάμεσά μας, ζουν δίπλα μας, στη διπλανή πόρτα, τους συναναστρεφόμαστε καθημερινά, τους συνομιλούμε καθημερινά μαζί τους, τους φύγουμε το χέρι και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε βέβαια
ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Διότι ως λαό μας χαρακτηρίζει και μία λίγο πιο έντονη αξιοπρέπεια, όπου δεν θέλουμε να δημοσιοποιούμε τη δυσκολία στην οποία μπορεί να βρισκόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην χρειάζονταν τη βοήθεια τη δική μας ή αυτού του προγράμματος, για να είμαι πιο ακριβής. Γνωρίζετε ότι όλο αυτό το δύσκολο διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις συνέπειες της κρίσης, παρά την οικονομική αποψήλωση από το κράτος, όπου έχει δεχτεί, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δημιουργήσει και συντηρεί σημαντικές κοινωνικές δομές σε συνεργασία με πολυάριθμες οργανώσεις και φορείς και χάρη στις προσπάθειες των δημάρχων, των αιρετών στελεχών, των εργαζομένων στις υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και χιλιάδων εθελοντών. Οι Δήμοι καταφέρνουν ως τώρα να δημιουργούν ένα στοιχειώδες δίκτυ προστασίας για τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Με τις δομές και την εμπειρία που αποκτήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο καταλληλότερος, όπως έχει αποδειχτεί, φορέας για την υλοποίηση του προγράμματος επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής. Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής, ο εντοπισμός και η συστηματική καταγραφή και η πιστοποίηση των δικαιούχων, η εγκύτητα και η συμπληρωματικότητα των δράσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος, αναμφισβήτητα. Και είναι προϋποθέσεις που μόνο οι Δήμοι καλύπτουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στην Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας 13 Δήμοι και μέσα από την αρμονική συνεργασία και το συντονισμό έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δράσεων και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις επόμενες προγραμματισμένες δράσεις. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας παρουσιάσω πολύ συνοπτικά, διότι αναλυτικότερα στοιχεία θα έχουμε πίσω στις διαφάνειες που θα προβάλλονται, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον. Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος. Η πρώτη αυτή φάση αφορά τη διανομή προϊόντων, τα οποία προμηθεύτηκε κεντρικά η διαχειριστική αρχή, η οποία είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, και η σύμπραξή μας ανέλαβε την ευθύνη για την αποθήκευση των προϊόντων και για τη διαδικασία διανομής. Ήταν ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Αναλάβαμε να διαχειριστούμε μία βάση ωφελουμένων, όπου καταρτίστηκε μέσω του τάξης, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η βάση αυτή αριθμεί σήμερα περίπου 11.000 δικαιούχους. Και όταν λέω 11.000 δικαιούχους, δεν είναι προϊόντων, είναι τα είδη προσωπικής υγιεινής που μοιράστηκαν σε άστεγους των Δήμων εταίρων. Οι ποσότητες των προϊόντων αυτών φαίνονται αναλυτικά πίσω μας, της πρώτης φάσης του Απριλίου 2006 ως Φεβρουάριο του 2017, και θα τις δείτε και αναλυτικά στο δελτίο τύπου όπου θα παραλάβετε. Αυτό που νομίζω βέβαια πως γίνεται προφανές και θα ήθελα παρόλα αυτά να τονίσω και εγώ, είναι ότι ο όγκος της δουλειάς και το επίπεδο συντονισμού που απαιτείται για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, για τη σωστή αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων αυτών με βασικό κριτήριο την ασφάλεια, για την επικοινωνία με τους 11.000 δικαιούχους και για την οργάνωση των διανομών, είναι τεράστιο. Όλα αυτά έγιναν από τη σύμπραξη μέχρι σήμερα, δεν θα έλεγα με άψογο τρόπο, αλλά με τον δυνατόν καλύτερο τρόπο. Εμπόδια και προβλήματα σαφώς υπήρξαν και ήταν πολλά. Υπήρξαν και καθυστερήσεις όμως, οι οποίες προέκυψαν κυρίως λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Βασική καθυστέρηση η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τις προμήθειες, όπου είχαμε τον Αύγουστο του 2016, και αρκετά άλλα προβλήματα.
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι το 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε τότε ήταν ότι επειδή για το 2015 δεν προλάβαιναν οι συμπράξεις να προβούν σε διαγωνιστική διαδικασία, έκανε τους διαγωνισμούς στο Υπουργείο, έκανε τις κεντρικές προμήθειες λοιπόν και θα τα διένυμε στους Δήμους ώστε με τη σειρά τους να τα προωθήσουν στους ωφελούμενους. Δυστυχώς, οι προμήθειες του 2015 υλοποιήθηκαν στην πραγματικότητα μέσα στο 2016 και φτάσαν να υλοποιούνται μέχρι και σήμερα, το Φεβρουάριο του 2017. Οι προμήθειες στις οποίες μόνοι μας ως σύμπραξη θα κάναμε για το 2016, για όλους αυτούς τους λόγους όπου δεν αφορούν τους εταίρους της σύμπραξης, θα γίνουν το 2017. Και οι προμήθειες του 2017, έχω εγώ να κάνω μια ερώτηση προς τους αρμόδιους από το Υπουργείο, πότε θα γίνουν. Αν θέλετε την άποψή μου, μπορεί να ακουστεί και ακραία, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι σαν αυτό που λέμε «η εγχείρηση επέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε». Διότι όταν ξεκινάς και υπόσχεσαι σε μια μερίδα ανθρώπων που βρίσκονται σε πλήρη ένδυα, δεν έχουν δηλαδή τα βασικά είδη διατροφής πάνω στο τραπέζι κάθε μεσημέρι στο σπίτι τους, να ταΐσουν την οικογένειά τους, ότι θα πάρουν μια βοήθεια σε προϊόντα και δει σε τρόφιμα και το υπόσχεσαι στα μέσα του 2015 και φτάνεις αυτά που θα έπρεπε να πάρουν το πρώτο εξάμεινο του 2015 να τα δίνεις μετά το πρώτο εξάμεινο του 2016, πραγματικά απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν και τα βγάλαν πέρα. Και αυτό βέβαια, αυτή η καθυστέρηση συνεχίζεται. Ήταν μια δράση και είναι μια δράση η οποία θα έπρεπε να έχει άμεση ανταπόκριση από όλους τους φορείς. Διότι δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου ώστε να βοηθήσεις κάποιον συνάνθρωπό σου πώς δίνοντάς του βασικά αγαθά διατροφής. Μηδενική ανοχή, μηδενικός χρόνος. Παρά τα αυτά, αυτά τα φωνάζει η αυτοδιοίκηση. Νομίζω πως δεν είναι μόνο απόψεις δικές μου, αλλά είναι απόψεις και όλης της αυτοδιοίκησης ίσομης, όχι μόνο της δικής μας κοινωνικής σύμπραξης, αλλά από πλευράς Υπουργείου φωνή βόντων τη ερήμου. Είχαμε μάλιστα και το εξής ευτράπελο, η κυρία Υπουργός να μην υπογράφει την πράξη ένταξης και να κάνει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα για να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υπογραφής της πράξης ένταξης σε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν, προκειμένου να την υπογράψει εκείνος. Γιατί φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη, να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να ταΐσουμε κόσμο που πεινάει? Εγώ πραγματικά δεν το αντιλαμβάνομαι. Επειδή όμως δεν πρέπει να περιοριστούμε ή να εστιάσουμε μόνο στο να φωνάζουμε και να γκρινιάζουμε, πάμε να δούμε τι κάναμε εμείς. Χωρίς βέβαια να αναφερθώ στο ποια τεράστια δουλειά είναι αυτή την οποία κάνουν οι Δήμοι από μόνοι τους μέσω των δικών τους κοινωνικών δομών, ανεξάρτητα από το επιστημιστικό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ. Τα κοινωνικά παντοπολία των Δήμων, τα κοινωνικά φαρμακεία των Δήμων, τα κοινωνικά φροντιστήρια και χίλιες άλλες δύο δομές που στηρίζουν καθημερινά τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και όχι μόνο στο οικονομικό σκέλος, αλλά και στην κοινωνική διάσταση αυτού του προβλήματος. Διότι αυτές οι οικογένειες που δεν έχουν φαγητό επάνω στο τραπέζι, έχουν και παιδιά. Και το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται ιδιαιτέρως στις νέες γενιές είναι τεράστιο. Και ίσως είναι ένα πρόβλημα ακόμη πιο μεγάλο από το πρόβλημα της διαβίωσης. Θα πω όμως παρακάτω ποιες είναι αυτές οι συνοδευτικές δράσεις της σύμπραξης, όπου αγγίζουν και αυτό το τομέα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Δουλέψαμε λοιπόν μαζί οι 13 Δήμοι. Συντονιστήκαμε καλά και καταφέραμε να προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας σε χιλιάδες συμπολίτες μας. Το σημαντικότερο είναι επίσης ότι μάθαμε πάρα πολλά. Αποκτήσαμε εμπειρία την οποία σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο επόμενο στάδιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Είναι η δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου, αυτή την οποία πραγματικά θα υλοποιήσει η Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής, η Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής και για την οποία θα έχουμε και την πλήρη ευθύνη για την επιτυχία ή την αποτυχία της.
Και πιστέψτε με, είναι τόσες οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει, αλλά και τέτοια η εμπειρία την οποία διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση για αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, όπου είμαι σίγουρος θα τα κάνουμε πολύ καλύτερα από ό,τι έγιναν μέχρι σήμερα από τις κεντρικές προμήθειες. Αναλυτικά, οι ποσότητες της δεύτερης φάσης υλοποίησης επίσης αναφέρονται στις διαφάνειες που βλέπουμε πίσω μας. Όμως, αυτό το οποίο αλλάζουμε ριζικά είναι ως προς τις διανομές των προϊόντων, όπου, όπως είπα και πριν, πλέον έχουμε την ευθύνη και ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, ως Δήμος Αρωνικού έχουμε ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως συντονιστής εταίρος. Αυτό που αλλάζουμε για να διευκολύνουμε τη διαδικασία είναι το εξής. Στην προκήρυξη, η οποία την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύεται και περιμένουμε τις προσφορές από τους αναδόχους, από τους προμηθευτές δηλαδή, έχουμε προβλέψει ότι οι διανομές θα γίνονται σε κάθε Δήμο και όχι σε μία κεντρική αποθήκη και μετά να πηγαίνουν στους Δήμους. Στις διανομές θα παραμένουν εκεί τα αυτοκίνητα του προμηθευτή μέχρι να τελειώσει η διανομή. Το προσωπικό το οποίο θα βοηθάει στις διανομές θα είναι του προμηθευτή. Και οι Δήμοι θα περιορίζονται καθαρά στη γραμματιακή υποστήριξη, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε αριθμό προσωπικού, σε αριθμό εθελοντών, σε κόσμο δηλαδή, να το πω έτσι απλά, που μπορεί να βοηθήσει ώστε πραγματικά ο δικαιούχος να έρθει εκεί και δίχως να τον πατήσουμε στο λαιμό, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, και να τον βάλουμε σε μια ουρά ατέρμονη, όπου θα περιμένει να δει αν τελικώς θα πάρει ή δεν θα πάρει φαγητό για να έχει το μεσημέρι ή το απόγευμα στο σπίτι του, και να μην ταλαιπωρείται. Εδώ βέβαια έχουμε άλλο ένα πρόβλημα με το Υπουργείο, με το φορέα δηλαδή ουσιαστικά υποστήριξη του προγράμματος, όπου ζητείται μια ψηφιακή υπογραφή από τον κάθε δικαιούχο σε ένα τάμπλετ και τα τάμπλετ που μας έχουν στείλει είναι όσα και οι Δήμοι της σύμπραξης. Είναι αδιανόητο λοιπόν στο Δήμο Αχαρνών, εδώ στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κασαβό που κάθεται και δίπλα μου, όπου έχει τους μισούς ωφελούμενους από το πρόγραμμα, 4.500, 5.000, πώς είναι Γιάννη, 5.100, 5.100 ωφελούμενοι, να περάσουν σε μία μέρα, να πάρουν δηλαδή τη διανομή της ημέρας, που βέβαια εδώ θα δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις που τις πάσουμε σε δύο και σε τρεις και σε τέσσερις μέρες την προμήθεια του ιδίου προϊόντος, γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός. Όμως είναι αδιανόητο να έρθουν έστω τη μία μέρα 1.000 άνθρωποι και να περιμένουν σε μία ουρά να περάσουν από ένα τάμπλετ. Όταν από πίσω εμείς έχουμε 4 γραμματείες, 5 για να τους υποστηρίξουμε. Ο προμηθευτής θα έχει 5 διαφορετικούς πάγκους διανομής για να το υποστηρίξει. Και δεν μας στέλνουν τι, 5 τάμπλετ ακόμη. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα αφουγκραστούν και να τα λύσουν. Ή να μας πούν ότι δέχονται μία υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφει ή σε μία κόλλα χαρτί θα υπογράφει ο κάθε δικαιούχος, βάζοντας πάνω και τον αριθμό μητρώου του και την υπογραφή του ότι παρέλαβε τα προϊόντα. Όχι να σχηματιστούν ουρές επειδή θέλουν Sony και αντί να πατάμε ένα κουμπί σε ένα τάμπλετ. Δηλαδή αυτή η αιμονή μας με τη γραφειοκρατία και με την τυπικότητα των πραγμάτων, όχι στην ουσία και μάλιστα δυσκολεύοντας την υλοποίηση της ουσίας, πρέπει να σταματήσει. Παράλληλα όμως, εκτός από τις διανομές των τροφίμων, ξεκινούν από τον επόμενο μήνα κιόλας, από τον Μάρτιο δηλαδή, και οι συνοδευτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο στήριξης γύρω από τους ωφελούμενους, διότι η φτώχεια δεν σημαίνει μόνο στέρηση αγαθών. Σημαίνει συχνά, με συγχωρείτε, περιθωριοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό, υποβάθμιση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Επίσης, η φτώχεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την παροχή υλικής βοήθειας, αντιμετωπίζεται κυρίως όμως με την ενδυνάμωση αυτών των ανθρώπων, ώστε να καταφέρουν να βελτιώσουν και οι ίδιοι τη ζωή τους, να αποκτήσουν ευκαιρίες και στοιχειώδη εφόδια για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Είμαι υπέρμαχος του κινέζικου ρητού που λέει, αν θες να βοηθήσεις κάποιον, μην του δώσεις μια σακούλα ρύζι, μάθε το να καλλιεργεί ρύζι. Διότι το σακουλάκι αυτό αύριο το πρωί θα έχει τελειώσει και θα βρίσκεται πάλι στην ίδια κατάσταση. Και αν θέλετε και την άποψή μου, μέρος αυτών των χρημάτων που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το επισητιστικό, το ΤΕΒΑ, θα έπρεπε να διατίθεται στη δημιουργία απασχόλησης και θέσεων εργασίας
τον ίδιο τον ωφελημένο, τον ανθρώπο που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ώστε πραγματικά να μπορούν να στηρίξουν οι ίδιοι και με περισσότερη αξιοπρέπεια που και εκείνοι το θέλουν, τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτή η διάσταση λοιπόν είναι αυτή που κάνει το έργο μας όχι απλώς φιλανθρωπικό, αλλά ένα έργο που υπηρετεί συνολικά το στόχο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ξεκινάμε λοιπόν με δράσεις παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 έως 12 ετών, δράσεις συμβουλευτικής γονέων, μαθητών δημοτικού και νηπίων, δράσεις ενημέρωσης, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών 13 έως 18 ετών. Έχουν γκρουπαριστεί ηλικιακά τα παιδιά, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές οι ανάγκες και η προσέγγιση στα παιδιά που είναι μέχρι και το τέλος του δημοτικού, από αυτά τα οποία βρίσκονται στο γυμνάσιο και το λύκειο. Δράσεις συμβουλευτικής οικογενειών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής. Αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά 10 έως 12 ετών. Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές του λυκείου, για παιδιά τα οποία βιώνουν μια ζωφερή κατάσταση μέσα στο σπίτι τους κάθε μέρα και είναι πλήρως απογοητευμένο βγαίνοντας αύριο το πρωί στην αγορά εργασίας, σε μια αγορά εργασίας όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας πόσο δύσκολη είναι. Και δράσεις δικτύωσης μαθητικού με επιχειρηματικές οργανώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια για την κάθε δράση από αυτές τις οποίες ανέφερα θα δοθούν και θα ανακοινωθούν στην πορεία. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι για εμάς οι δράσεις αυτές δεν έχουν διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, για να πούμε ότι ξέρετε κάτι κάναμε αυτά τα οποία το πρόγραμμα έλεγε ότι μπορούμε να κάνουμε και στοχεύσαμε σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια αυτών. Θέλουμε να γίνουν. Και θέλουμε να γίνουν όχι για να πούμε ότι τις κάναμε. Πιστεύουμε στην ανάγκη, στη χρησιμότητα και στη σημασία τους και θα τις υλοποιήσουμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερη ουσία ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένας ακόμη τομέας σημαντικός, τον οποίο εμπλουτίζουμε και αναβαθμίζουμε, είναι αυτός επικοινωνίας. Της επικοινωνίας ιδιαιτέρως με τους ωφελούμενους, αλλά και με το ευρύτερο κοινό. Το πρώτο λοιπόν βήμα ήταν να δημιουργήσουμε το λογότυπο της σύμπραξης, ώστε να υπάρχει μία ενιαία ταυτότητα και μία ενιαία εικόνα προς τους ωφελούμενους και προς όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας στους Δήμους και να αντιλαμβάνονται όταν βλέπουν μία ανακοίνωση, γιατί μέσω των ανακοινώσεων κατά βάση ενημερώνονται ή οτιδήποτε άλλο τι αφορά. Όμως επίσης πλέον έχουμε δημιουργήσει και τα κανάλια εκείνα επικοινωνίας και ενημέρωσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου. Η επαφή των ωφελουμένων μέχρι σήμερα γίνεται μέσω τηλεφωνημάτων ή μέσω SMS. Σε κινητά τηλέφωνα, όπου αυτά υπάρχουν, όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει φαγητό επάνω στο τραπέζι. Γιατί το πρόγραμμα έλεγε επικοινωνήστε με τους ωφελούμενους με SMS. Και ήταν αυτό για το οποίο φωνάξαμε όλοι. Και λέμε, ρε παιδιά, για ποιο κινητό και SMS μιλάτε σε ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ψωμί πάνω στο τραπέζι? Θα έχει κινητό? Πρέπει λοιπόν και θα κάνουμε τις απαραίτητες δράσεις και μέσω τηλεφωνημάτων σε σταθερά τηλέφωνα και μέσω SMS όπου υπάρχουν κινητά και μέσω μιας διαδικτυακής όμως πύλης που ετοιμάζεται και θα είναι στον αέρα στο σύντομο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως επίσης όμως και σε μια διαδραστική εφαρμογή που φτιάξαμε, το ITEVA, και βρίσκεται ήδη πλέον στη διάθεση όλων των χρηστών και Android και iOS, ώστε έστω αυτοί οι ωφελούμενοι που έχουν ηλεκτρονικές συσκευές και μπορούν να έχουν επικοινωνία μέσω αυτών, να ενημερώνονται έγκαιρα και σύντομα για τις διανομές ή για όποιες άλλες δράσεις του προγράμματος. Η εφαρμογή βέβαια αυτή, πέρα από αυτό, παρέχει πληροφορίες, αλλά και δυνατότητα να επικοινωνούν οι ωφελούμενοι με τον κάθε Δήμο της σύμπραξης, όχι κεντρικά, και να χανόμαστε. Γίνεται μια διασπορά με τον κάθε Δήμο, διότι τις ανάγκες της κάθε περιοχής τις ξέρει ο Δήμος της περιοχής, δεν τις ξέρει ο επικεφαλής σύμπραξης. Όπως ξέρει, πώς το λέει, αυτό που ξέρει ο νοικοκύρης δεν το ξέρει ο κόσμος όλος. Είναι δεδομένο.
Οπότε θα μπορούν πλέον ηλεκτρονικά να επικοινωνούν και τηλεφωνικά μέσω της εφαρμογής, δίχως χρέωση, εντερνετικά δηλαδή, και με email και με SMS μέσω της εφαρμογής, όσοι θέλουν, ώστε να μην υπάρχει κόστος και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Θα ήθελα να βάλω έτσι μια ανωτελεία εδώ, και όσο λέω το να βάλω μια ανωτελεία, το λέω διότι αυτό το πρόγραμμα έχει και τις επόμενες χρονιές να υλοποιηθεί, όπως βέβαια και την εκκίνηση σε αυτή τη χρονιά να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα του 16, επαναλαμβάνω, όσο και αν γίνομαι κουραστικός, για μένα έχει τεράστια σημασία το ότι υπάρχει τέτοια καθυστέρηση, διότι θα πρέπει να πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοί μου και να παραθέσουν από την πλευρά τους ο καθένας τις απόψεις τους για το πρόγραμμα. Δεν θέλω να κουράσω με άλλες λεπτομέρειες. Θέλω όμως με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω πραγματικά θερμά μέσα από την καρδιά μου όλους τους δημάρχους της σύμπραξης, όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των εταίρων, όλο το προσωπικό των Δήμων, όχι μόνο των κοινωνικών δομών, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το βιώνουμε και εμείς, ότι όταν έχουμε ανάγκη στις κοινωνικές δομές χρησιμοποιούμε προσωπικό από όλα τα τμήματα του Δήμου, όπως επίσης όμως και όλους τους εθελοντές που έχουν συμμετάσχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και όλους τους φορείς των περιοχών μας, όπου έχουν σταθεί αρρωγοί στην προσπάθεια υλοποίησης με τον καλύτερο τρόπο αυτού του προγράμματος. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί βλέπω και αρκετούς από τις κοινωνικές δομές των Δήμων εδώ σήμερα, ότι δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό και πραγματικά αξίζει ένα θερμό ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Διότι δεν είναι μία προσπάθεια στα πλαίσια της καλής συμπεριφοράς ή της καλής απόδοσης ως εργαζόμενοι των Δήμων. Είναι μία κοινωνική προσφορά. Είναι τεράστια η κοινωνική διάσταση αυτού του θέματος, η ανθρωπιστική διάσταση αυτού του θέματος και όχι η τυπική διεκπεραίωση μιας διαδικασίας. Ξέρω λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ καλά ότι το κάνετε με κύριο γνώμονα τις πρώτες διαστάσεις που ανέφερα και με μηδενικό γνώμονα την τελευταία διάσταση και γι' αυτό πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κοινωνική σύμπραξη Ανατολικής Αττικής και για το 2017. Συνεχίζουμε με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με την ευαισθησία και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπου είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ως τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τους πόρους και τις δομές που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε αυτούς που μας χρειάζονται. Ελπίδα όλων μας βέβαια είναι η βοήθεια αυτή να γίνεται σταδιακά όλο και λιγότερο απαραίτητη, μέχρι να σταματήσει όμως αυτή η βοήθεια, να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ και στηρίζει όποιον έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τον λόγο με την αλφαβητική σειρά, αν δεν κάνω λάθος, που μου έχουν γράψει εδώ οι κυρίες που φτιάξαν τη λίστα, από το Δήμο Αχαρνών. Βέβαια, αν μιλήσει ο Δήμος Αχαρνών πρώτος, θα μας πάρει και όλα τα λεφτά και θα φύγει. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Στον κύριο Κασαβό, τον Δήμαρχο Αχαρνών. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι τοπικού τύπου, καλή σας μέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ με τους συναδέλφους μου σε μια σύμπραξη η οποία πραγματικά έχει γνώμονα τον άνθρωπο, μια σημαντική αλληλέγγυα προσπάθεια σε ανθρώπους σήμερα που χρειάζονται να τους απλώσουμε το χέρι μας, να τους στηρίξουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς για εμάς είμαστε σε αυτό τον δείκτη, μια αναλογία η οποία μας φέρνει σε δύσκολη θέση, πλην όμως είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία μισοσοβαρά, μισοαστεία προλίγου το σχολιάζαμε και αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο τον πρόεδρο και συντονιστή μας εδώ, ότι ο Δήμος Αχαρνών σε αυτό το πλήθος των ωφελουμένων, αναλογεί, είμαστε 13 Δήμοι Ανατολική Αττική, είναι ο Δήμος Αχαρνών και οι άλλοι 12. Σίγουρα δεν μας περιποιεί η τιμή και καταλαβαίνετε τη μεγάλη δυσκολία
υπάρχει καταρχήν σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον, τι συνεπάγεται για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, για άλλες κοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες γεννιούνται ως αποτέλεσμα αυτής της δυσκολίας. Πραγματικά, η Αντιδήμαρχος και εδώ είναι και η Διευθύντρια και οι προϊσταμένοι του τμήματος, έχουν κάνει ένα τρομερό αγώνα. Ένα φοβερό αγώνα, περίπου το περιέγραψε, φανταστείτε μια σκηνή να είναι ατελείωτες ουρές, ο κόσμος τι θυμό έχει, τι οργή έχει, όταν βρίσκεται, ας πούμε, ότι η υπηρεσία τον ξέχασε, περίμενε λίγες μέρες και να είναι πίσω από αυτό το τάμπλετ αυτές οι ατελείωτες ουρές. Και μην φανταστείτε κάποιους γραμματείς οι οποίοι προσπαθούν ευγενικά, χρειάζονται κάποιοι που να έχουν το λιγότερο το δικό μου σωματότυπο και η δημοτική αστυνομία να πηγαίνει να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους τους οργισμένους ορισμένες φορές, να γίνονται εικόνες τριτοκοσμικές. Και θα ξεφύγω και από το κείμενό μου, το οποίο ήταν στα πλαίσια μιας απόλυτης ευπρέπειας. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας περιποιεί, δεν είναι καθόλου τιμή μας οι δήμαρχοι να ασχολούμαστε με τα κοινωνικά φροντιστήρια, με τα κοινωνικά φαρμακεία και με τα συσίτια. Άλλοι ήταν και οι προσωπικοί μας στόχοι και τα οράματά μας και οι προσδοκίες των συμπολιτών μας. Και σήμερα η πολιτεία που κάνει όλα αυτά που προανέφερες, αγαπητέ μου συνάδελφε, μας εγκαλεί και μας δίνει κάθε φορά και νέο μπαλάκι εμείς να καμαρώνουμε ότι κάνουμε νέες κοινωνικές δομές για άλλες αυτές που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Αυτά που μάλλον οι περισσότεροι από εμάς δεν προλάβαν να δουν τα μάτια μας. Στη ΣΥΤΗ ακούγαμε ότι γίνανε το 40 από τη γιαγιά μου. Και σήμερα να λέμε αύριο να κάνουμε το κοινωνικό φροντιστήριο και το κοινωνικό φαρμακείο, να πάρουμε τα υπόλοιπα ή πλησίων της λήξης των φαρμάκων και δες αυτά είναι τα φάρμακα, τι σου κάνει για την αρρώστια σου. Έλεος, είναι ντροπή για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας και για εμάς και σαν δημάρχους να έχουμε αυτές τις προσδοκίες ότι αύριο θα συμβούν να ανοίξω κοινωνικό φαρμακείο και τα υπόλοιπα τι θα μου δώσουνε ή να πηγαίνω στο κρυονέρι να πάρω τα υπόλοιπα από την τράπεζα τροφίμων, πλησίων στη λήξη, να φάνε οι άνθρωποι που τους, σε αν συμπεριφορά η πολιτεία σήμερα, κατατείνει να είναι σαν ζώα. Και εμείς βγήκαμε εκεί μπροστά, που όπως είπα ήταν άλλες οι προσδοκίες μας και πρέπει να αποτελέσει και ένας προβληματισμός αυτός και εμείς που συμμετάσχουμε και στα όργανα της αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να πάει καθόλου άλλο και συγγνώμη που ξεφεύγω ίσως αμυγός από το να λέμε τα αμήλικτα νούμερα ότι είναι τόσοι ωφελούμενοι, τόσες συνταλίκες, τόσα τα φρούτα. Πώς θα σταματήσει αυτή η ιστορία και να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να κοιτάζουν στα μάτια. Κάποιοι ντρέπονται να έρθουν. Κάποιοι τους λείπουν κάποια αξιόγραφα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έρχονται σε μένα και μου δίνει ο άλλος τη ΔΕΗ. Μου λέει σε παρακαλώ πλήρωσέ μου τη ΔΕΗ. Άλλος δεν μπορεί να γίνει γιατί η υπηρεσία πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζετε εσείς. Ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει, πώς να έχω ευταξία σε αυτά τα χαρτιά που μου ζητάτε. Δηλαδή να είμαι στην εφορία, να έχω τακτοποιηθεί. Αφού ξέρεις ότι η σύζυγός μου είναι σε άλλο πρόγραμμα, γιατί ήταν να πληρώσουμε το ΦΠΑ και δεν το πληρώσαμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Σε εμάς που έχουμε και μια αναλογία μεγαλύτερου πληθυσμού, μεγαλύτερα τα προβλήματα, τα οποία κατατείνουν να είναι εκρηκτικά. Σε αυτή την ζωφερή κατάσταση, οι υπηρεσίες μας, οι αντιδήμαρχος και εγώ προσωπικά, προσπαθούμε να συνδράμουν όλες οι υπηρεσίες μας, να στηρίξουμε αυτή την αγωνία, διότι στο τέλος, η πολιτεία τελικά μοιάζει εξαιρετικά μακριά και αυτό που λέει και ο λαός μας, τα παράπονα στο Δήμαρχο, πρέπει τα πάντα να δώσουμε λύσεις εμείς. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτή τη στενάχρονη και σκληρή πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στους συναδέλφους μου δημάρχους, ότι θα πρέπει ο ρόλος μας να μεταφέρουμε τα ευχολόγια, να μεταφέρουμε τις νέες προθεσμίες, τις νέες ημερομηνίες που μας δίνουν και να μας καθιστούν στους συμπολίτες μας ψεύτες. Διότι εμάς έρχεται μια ανακοίνωση, τη βγάζει η αντιδήμαρχος, η οποία είναι παρούσα εδώ, βγάζει αυτό το δελτίο. Μετά, αυτές οι χιλιάδες ο κόσμος αρχίζουν και βρίζουν. Γιατί μεταφέραμε το ψέμα της πολιτείας, η οποία μας είπε τότε θα συμβεί αυτό. Και εμείς αυτόν τον οργισμένο, θυμωμένο, κουρασμένο, ταλαιπωρημένο, πεινασμένο, πραγματικά όχι φτωχό, πεινασμένο κόσμο. Εμάς συμβαίνει παιδιά να ζαλίζονται, να πέφτουν κάτω.
Ο τάδε καθηγητής είχε αναλάβει τον Δημήτρη. Ο άλλος είχε αναλάβει τη Μαρία. Πέφτουν κάτω τα μωρά στο σχολείο. Σε αυτή την κατάσταση εμείς θα καθίσουμε να μεταφέρω τι λέει η κυρία Φωτίου. Και όλοι αυτοί δεν θέλω να τους ακούω. Δεν θέλω να τους ακούω, δεν θέλω να συνεργάζομαι καθόλου πια μαζί τους. Έχω τρομάξει πια με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Για μένα είναι εκρηκτικό το πρόβλημα. Είναι εκρηκτικό το πρόβλημα. Έρχονται οι πολίτες να σπάσουν τις πόρτες. Και χαίρομαι που είδα το πικέρ με κάποιους που έχουν πάρα πολύ λίγους. Μακάρι μην υπήρχε μηδέν. Μηδέν. Να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχει η αυτοδιοίκηση. Και όχι να μοιράζουμε τρόφιμα και να κάνουμε τα φροντιστήρια εμείς, που δεν έπρεπε να υπάρχουν φροντιστήρια καθόλου. Να υπάρχει δημόσια παιδεία παντού. Ξεφεύγω. Συγχωρέστε μου, είμαι κι εγώ εξαιρετικά στεναχωρημένος από την πολιτεία και από όλο αυτό το θυμό που βγήκαμε ψεύτες, ενώ εμείς δεν είχαμε κάτι να έχουμε αντιπαράθεση με τους πολίτες, οι οποίοι σήμερα, και ακούσατε για μένα, αποτελεί 5.000. Είναι μια πόλη. Οι άνεργοι μου είναι 15.000. Αυτοί είναι αυτοί που έχουν κάρτα ανεργίας. Όποιος δουλεύει δηλαδή σερβιτόρος σε κάποια από τις ταβέρνες μου μία-δύο φορές τα Σαββατοκύριακα, αυτός είναι εργαζόμενος. Όταν δεν δουλεύει καθόλου έχει κάρτα ανεργίας. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου είναι 15.000. Πραγματικά γίνεται γιουρούση στο Δήμο. Οργή και θυμός. Και να τους βγάζω αυτές τις ωραίες λίστες, ότι σημειώστε η προσεχή ημερομηνία, την οποία και εγώ παίρνω αυτό και το μεταφέρω. Αυτό μου είπε ο Υπουργός. Καταλαβαίνετε τι μας συμβαίνει. Καλύτερα να μην μας λέει τίποτα. Και τελικά υπάρχουν πάρα πολλοί ευαίσθητοι συμπολίτες μας, και σε επίπεδο εταιρικό και σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό και αλληλέγγυοι, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε καν το όνομά τους να καταγράφεται. Και είναι και οι μεγαλύτεροι δωρητές μας αυτοί, οι οποίοι βοηθούν για να λαμβάνουν ένα σχολείο προκειμένου να το βοηθήσουν. Να μην κουράζω, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά σίγουρα το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται με περισσότερες νταλίκες και δεν λύνεται με περισσότερα τάμπλετ. Θα πρέπει να το κάνουμε εμείς, γιατί μας άφησε η πολιτεία και λέει κόφτε το λαιμό σας απέναντι στους συμπολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρείτε τα, ταΐστε τους, βάλτε τους τα κομμένα ρεύματα, χιλιάδες ρεύματα κομμένες σαχαρνές. Και γίνονται αυτές οι ωραίες εξαγγελίες, όπως και πήρα και 700 εργαζόμενους κοινοφελές, απλά λέει με τι θα δουλέψουν, εγώ δεν έχω να πάρω υλικά. Δεν μπορώ να αγοράσω ένα τσιμεντόλιθο. Και έχω 700 εργαζόμενους. Ούτε καρέκλες έχω να τους βάλω, ούτε τσάπες και φτιάρια να τους δώσω. Βρείτε τα. Γι' αυτό έχω αυτόν τον θυμό, ο οποίος πιστεύω ότι λίγο ως πολύ, ίσως σε μένα είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη, αντανακλά σε όλους τους συνάδελφους. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία όμως, η οποία αποτυπώνεται πραγματικά στο φιλότιμο των εργαζομένων και στη δική μας την αγωνία και την αμεσότητα με την εγκύτητα που έχουμε με τον συμπολίτη μας. Και τον κοιτάζουμε στα μάτια και θα πρέπει να του δώσουμε λύση όταν μας κοιτάει με απόλυτη απόγνωση τι θα κάνεις, δήμαρχε, αντιδήμαρχε, υπάλληλοι εκεί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για αυτή μας την ωραία συνεργασία, η οποία δίνει μια πολύ μικρή ανακούφιση, πάρα πολύ μικρή, και κάθε τι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, τον αλληλεγγύη, εμείς ως Δήμος Σαχαρνών θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε προκειμένου να σταθούν όρθιοι αυτοί οι συμπολίτες, οι οποίοι πραγματικά εξευτελίζονται σήμερα μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα της ελληνικής πολιτείας. Λυπάμαι και έχουν καταστραφεί τα καλύτερα όνειρά μου που έκανα ως δήμαρχος. Όλες μου αυτές οι προσδοκίες χαθήκανε σε μια σκληρή καθημερινότητα όπου οι επισκέπτες μου ζητούν άλλοτε να πληρώσω τη ΔΕΗ, άλλο να τους δώσω ένα φάρμακο, άλλοτε να πάρω ένα μέλος της οικογενείας για εργασία. Αντί να συνεργαστώ με έναν άλλον συνάδελφό μου δήμαρχο ή να θέσω τις προτεραιότητες αυτές που έχει η πόλη, να ασχολούμαι καθημερινά με αυτά τα ζητήματα. Δεν με κουράζει. Με στεναχωρεί που δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά τα μάτια που έχουν απόγνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Κασαβό, όπου νομίζω πως πολύ καλώς ξέφυγε από το κείμενο το οποίο είχε μπροστά του και περιέγραψε με μια κατάθεση ψυχής την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Δεν νομίζω πως κανείς από αυτούς οι οποίοι κάθονται σε αυτό το τραπέζι εδώ σήμερα απέναντί σας βιώνει κάτι διαφορετικό.
Βέβαια, το βιώνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό λόγω του πληθυσμού των Αχαρνών, αλλά και της ιδιαιτερότητας του να έχει τέτοιο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Μαραθώνα, τον κύριο Ψινάκη, ο οποίος μόλις έφτασε. Θα έρθετε, κύριε Ψινάκη, στην παρέα μας. Ή μήπως σας αρέσουν οι κυρίες που βρίσκονται στο ακροατήριο και κάθεστε κάτω σε αυτές κοντά. Παρατηρείτε να μας βλέπετε. Και να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο του Δήμου Διονύσου, τον κύριο Ζαμάνη. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Σοφρόνη για τη φιλοξενία σε αυτό το χώρο. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Δυστυχώς, και μετά την τοποθέτηση του Γιώργου, η οποία ήταν εξαιρετικά αναλυτική, αλλά την καταλυτική παρέμβαση του Γιάννη του Κασαβού, νομίζω τα κείμενα τα οποία μιλάνε για στατιστικά και τέτοια πράγματα περιτεύουν σε αυτή την αίθουσα. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο, ότι σήμερα συγκυριακά, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Δήμο Διονύσου, εγκαινιάζουμε μία ακόμα δομή, κοινωνική δομή βοήθειας, μια κοινωνική ματιοθήκη. Εκτός δηλαδή από παντοπολείο, φαρμακείο, πολυιατρείο, φροντιστήριο, άλλη μια νέα δομή στο Δήμο Διονύσου, ο οποίος έχει ένα σχετικά υψηλό βιωτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους, είναι ότι αυτή η κρίση που βιώνει όλη η χώρα, άλλοι σε μεγαλύτερο ποσοστό και άλλοι σε μικρότερο, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι είναι διαρκώς επεκτηνόμενη και αγγίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, στο Δήμο Διονύσου λειτουργεί με έναν υπάλληλο του Δήμου, αλλά έχει διευρυνθεί με μια μεγάλη ομάδα εθελοντών, μια ψυχολογική συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία στο δικό μου το Δήμο, τον περασμένο χρόνο έκανε 3.000 συνεδρίες. Γιατί στέκομαι σε αυτό? Στέκομαι για να δώσω έμφαση στο ότι οι νέες δράσεις που παρουσίασε ο Γιώργος Σοφρόνης για τη στήριξη, την ψυχολογική των ωφελούμενων και των μεγάλων ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα έχετε όλοι σας αντιμετωπίσει περιστατικά, σαν και αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα. Πρόσφατα, πηγαίνοντας στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Διονύσου, μόνο και μόνο για να δω πώς πάει η κατάσταση εκεί, συναντήθηκα με κάποιον δημότη μου, ο οποίος έκανε ότι δεν με είδε και έκανα και εγώ το ίδιο. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ανθρώπους που μέχρι πέρσι ή μέχρι πρόπερσι διατηρούσαν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να λειτουργήσουν είναι μέσα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Εγώ θέλω να πω ότι παρά τα όποια προβλήματα, το πρόγραμμα είναι μια σημαντική βοήθεια. Σκοπός είναι αυτό που είπε ο Γιάννης, να βρεθούν τρόποι να μην χρειάζονται τέτοιου είδους προγράμματα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον Γιώργο τον Σοφρόνη και όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουμε ο καθένας στο βαθμό που τα αντιμετωπίζει στο Δήμο του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Διονύσου. Ο Δήμαρχος Κροπίας, κύριος Δημήτρης Κιούσης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δήμαρχε. Καλωσορίζω και εγώ όλους τους συναδέλφους, τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, τα στελέχη των Δήμων
που παρευρίσκονται εδώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για μας, το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίστηκε ευθύς εξ αρχής και αντιμετωπίστηκε με την ίδρυση δομών όπως του κοινωνικού παντοπολίου, κοινωνικού ιατρείου, κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού φροντιστηρίου ευθύς εξ αρχής. Στην αρχή στηριχθήκαμε καθαρά σε εθελοντές και γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού σε κάποιους δήμους που έμειναν αυτόνομοι μετά τον Καλλικράτη. Όλη αυτή την περίοδο, χωρίς να έχουμε οργανωμένες υπηρεσίες, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όχι μόνο με τους εθελοντές, αλλά και με τους χορηγούς. Η περίοδος αυτή εξαντλήθηκε και αναγκάστηκε ο Δήμος να μπει σε άλλη ρότα, να αγοράζει τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο, να αγοράζει διάφορα υλικά και να παρέχει υπηρεσίες με άλλους τρόπους και όχι πλέον από χορηγίες και με διαδικασίες εθελοντικής εργασίας, γιατί κάπου και οι εθελοντές εξαντλούνται. Το πρόγραμμα αυτό το καλοδεχτήκαμε ευθύς εξ αρχής, αλλά όπως όλα αυτά τα προγράμματα, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα ψυχολογικό. Από την πρώτη στιγμή είχαμε να κάνουμε με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που έπρεπε να τη σεβαστούμε και την ανωνυμία όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά ντρεπόντουσαν να έρθουν να ζητήσουν τη βοήθειά μας και από την άλλη πλευρά, έστω και ετεροχρονισμένα, αν ήρθε αυτή η βοήθεια από το κράτος, ήρθε να συνεχίσει μία λογική και μία αντίληψη ότι θα τροφοδοτούνται με αυτά τα λίγα κάποιοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω να είναι στόχος της κοινωνίας μας αυτός, να παραμείνουν μόνιμες και διαρκείς αυτές οι δομές. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από παραγωγική ανασυγκρότηση, έχει ανάγκη από επενδύσεις που θα δώσουν δουλειά στον κόσμο και έρχομαι να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπες εσύ, Δήμαρχε, κύριε Σοφρόνη, ότι αυτά τα χρήματα έπρεπε να δώσουν για να ανοίξουν δουλειές και μέσα από την εργασία, τη χαρά της εργασίας, να αποκτήσουν τα προστοζήν οι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Πραγματικά, από όλη αυτή τη διαδικασία, αισθανόμαστε και εμείς μειονεκτικά, γιατί σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας να έρχονται να ζητούν τη βοήθειά μας σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και μάλιστα, κάποια στιγμή όταν είδα να λιποθυμούν τα παιδάκια στα νηπιαγωγεία, αποφάσισε ο Δήμος εδώ και 4 χρόνια να δίνει δεκατιανό σε αυτά τα παιδιά. Οι καταστάσεις είναι τραγικές. Η πολιτεία ήρθε ετεροχρονισμένα να δώσει αυτό το χέρι βοηθείας, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτεί, να δώσει την πραγματική και σωστή κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει η κοινωνία τα προβλήματα διαφορετικά. Στην διαδρομή αυτή, μεγάλη προσφορά έχει δώσει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Κάλια Κουρτζιά, που είναι η μοναδική που στελεχώνει την κοινωνική υπηρεσία, οι συνεργάτηδες της, η κυρία Παπαμιχάλη και η κυρία Γρίβα, οι οποίες βοηθούν, αν και ανήκουν σε άλλο τομέα, βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία της πόλης μας. Εμείς, έχοντας αυτή την εγκύτητα και για να αποδείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας, έχουμε φροντίσει όλο αυτό το διάστημα να καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και αυτή που δεν καλύπτει το ΤΕΒΑ, με το κοινωνικό παντοπολείο. Και το εξειδικεύω σε αυτή την περίπτωση, γιατί τα άλλα προγράμματα πηγαίνουν πολύ καλά. Θα εστιάσω λίγο στα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τη διαχείριση του προγράμματος και δεν ευθύνεται η σύμπραξη της Ανατολικής Αττικής, ευθύνεται το Υπουργείο. Υπερθεματίζω στα όσα είπαν προηγούμενοι οι δήμαρχοι, τόσο ο Δήμαρχος Σαρανικού, αλλά και ο Δήμαρχος Αχαρνών και ο Δήμαρχος Διονύσου,
για τις εγγενείς αδυναμίες αυτές, οι οποίες εστιάζονται στην περιοδικότητα παράδοσης διανομής τροφίμων. Εμείς στο κοινωνικό παντοπολείο εξυπηρετούμε 280 οικογένειες και ξέρουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ότι θα παραλάβουν πράγματα. Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, έτσι όπως διαχειρίστηκε από το Υπουργείο, δεν μπόρεσε να καλύψει αυτήν την περιοδικότητα, την τακτική συχνότητα παράδοσης. Δεν υπήρξε και η δυνατότητα ενημέρωσης και των ωφελουμένων, αλλά και ενημέρωση κεντρικά από πάνω το πότε θα ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για να είναι όλα τα προϊόντα αυτά παραδοτέα. Κάθε φορά που έκανε το διαγωνισμό τον Υπουργείο ή προμηθευόταν αντίστοιχα τα οπωρολαχανικά, τα οποία, όπως γνωρίζετε παλιά, πήγαιναν στις ανατολικές χώρες, στη Ρωσία κυρίως, δεν μπόρεσαν να διατεθούν στην αγορά και από τότε από τους συνεταιρισμούς παραλαμβάναμε οπωροκυπευτικά, τα οποία τα διαθέταμε στο κοινωνικό παντοπολείο και αντίστοιχα τώρα μέσω ΤΕΒΑ. Επίσης, δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση κεντρικά των ωφελουμένων από το ηλεκτρονικό μητρό που διαθέτει το πρόγραμμα, ποιοι αποχωρούν, ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να συνεχίσουν και η αδυναμία επικοινωνίας με αυτούς όταν τους καλείς σε δεδομένες διευθύνσεις ή τηλέφωνα να μην απαντούν και δεν έρχονται μία και δύο, τρεις φορές, με αποτέλεσμα να έχουν λήξει αυτά τα τρόφιμα, τα οποία δεν ξέρουμε πώς να τα διαθέσουμε. Γιατί δεσμευόμαστε μέσα από το πρόγραμμα ότι θα έχουν παραλυφθεί. Εμείς σας το λέω ανοιχτά. Όταν κοντεύουν οι ημερομηνίες λήξεως, τα δίνουμε στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπολίου του δικού μας. Το οποίο περίπου οι 280 οικογένειες αντιστοιχούν σε 1.000 άτομα, τα παραλαμβάνουν αυτά, ή οι άλλοι φορείς, όπως είναι τα φιλόπτωχα ταμεία όλων των ενοριών. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, το οποίο είχαμε εντοπίσει από την αρχή, από το 2011, ότι τα φιλόπτωχα δεν είχαν ενημερωμένες λίστες για ποιους θα καλύπτουν αναενορία. Γιατί τύχαιναν πολλοί να πηγαίνουν να παίρνουν από όλες τις ενορίες. Εμείς το συντονίσαμε, κάθε ενορία έχει συγκεκριμένα άτομα, και άτομα τα οποία εξυπηρετούνται από το κοινωνικό παντοπολείο τα καλύπτουμε περισσότερο εμείς. Αν θέλουν κάτι πρόσθετο να δώσουν οι ενορίες με τα φιλόπτωχά τους, είναι άλλη υπόθεση για μας. Πιστεύω ότι με το νέο τρόπο και τις νέες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα έχουμε τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής η συνεργασία αυτή και ο Δήμος Σαλονικού, σαν επικεφαλής αυτής της σύμπραξης Ανατολικής Αττικής, έκανε ό,τι καλύτερο για όλους τους Δήμους. Πιστεύω τώρα και στο μέλλον ότι θα υπάρξει η ίδια και στενότερη συνεργασία, μια και θα τεθεί υπό την αιγίδα της σύμπραξης αυτής και δεν θα εξαρτάται από το Υπουργείο, με όλες τις επιφυλάξεις που σας προανέφερα, για το τι πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας, γιατί διαφορετικά πρέπει να δούμε το μέλλον αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Κροπίας, τον κύριο Κιούση. Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Μαργοπούλου, τον κύριο Μεθενίτη. Και μαζί με το λόγο, πάρτε και το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι των κοινωνικών δομών που είσαστε η ψυχή αυτού του προγράμματος, οι πιο στενοί συνεργάτες και στους οποίους όλοι οι δήμαρχοι είμαστε ευγνώμονες, θέλω να ευχαριστήσω για τη σημερινή συνάντηση. Πριν σοβαρέψω και εγώ λίγο το θέμα, να μου επιτρέψετε να πω ότι έχοντας παρακολουθήσει και ακούσει 4 εισηγήσεις, οι οποίες και σε τεχνοκρατικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, ειδικά από το Δήμαρχο Αχαρνών, έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κεφάλαια, και μπαίνοντας λίγο και στα χωράφια του φίλου του κυρίου Ψινάκη που είναι έξω, πρέπει να σας πω ότι ως πέμπτος ομιλητής στη σειρά αισθάνομαι στην ίδια θέση και έτοιμος να δώσω περίπου την ίδια απάντηση που έδωσε η Λιζ Τέιλορ όταν έκανε τον πέμπτο της γάμου.
και την ρωτήσανε πώς αισθάνεστε και πώς είσαστε τώρα που έχετε κάνει τον πέμπτο γάμο. Και χαμογέλασε και είπε ότι εγώ είμαι μια χαρά, λέει. Αυτός ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση, όπως και εγώ τώρα ως πέμπτος ομιλητής, είναι ο πέμπτος μου σύζυγος, ο οποίος θα πρέπει να μου αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να μου πει ή να κάνει κάτι ιδιαίτερο που δεν το έχω δει από τους προηγούμενους 4 σύζυγους. Στην ίδια λοιπόν θέση βρίσκομαι και εγώ να πω κάτι ιδιαίτερο γύρω από αυτό το θέμα. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω 3 πράγματα και να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Και να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, για να το πάμε αμέσως στα δικά μας. Θα έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι τυχαίο ότι με την αλλαγή υποψήφιου Προέδρου στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, στο S5 με τον Μάρτιν Σούλτς, μέσα σε περίπου 20 μέρες καλύπτηκε μια αχαώδης διαφορά πάνω από 10 μονάδες εκλογικά και ήδη αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν από εκεί που ήταν μια χαμένη μάχη για τους Σοσιαλδημοκράτες ως υποψήφιος για την καγκελαρία να δίνει στα ίσια τη μάχη για το αξίωμα αυτό. Τι έπαιξε ρόλο σε αυτό, έτσι, επειδή παρακολουθώ λίγο και διαβάζω και τα γερμανικά πράγματα από μικρός και λόγω του σχολείου. Στην πρώτη παρέμβαση και στην πρώτη ομιλία που έκανε ο Μάρτιν Σούλτς, του είπανε ότι εντάξει, είσαστε στην πλουσιότερη χώρα της Οικονομικής Ένωσης της Ευρώπης, είσαστε στη χώρα που έχει 300 δισεκατομμύρια οικονομικό πλεόνασμα χάρη στα ταχυδακτυλουργικά και άλλα κόλπα του φίλου μας του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σόιμπλε. Είσαστε στην πλουσιότερη χώρα όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει να παίξει και να κυριαρχήσει και εμπορικά και πολιτικά σε όλη την Ευρώπη. Τι νέο έχετε εσείς να εισφέρετε στη σημερινή πολιτική συζήτηση, στη σημερινή κατάσταση στη Γερμανία, τι νέο μπορούμε να ακούσουμε από εσάς, ώστε να πείτε ότι έχει κάποιος το λόγο να ψηφίσει εσάς και όχι μια τόσο επιτυχημένη υποψηφιότητα όπως αυτή της καγκελαρίου Μέρκελ με αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Η απάντηση του Μάρτιν Σούλτς ήταν ότι αυτό που έχω να εισφέρω ως εξαιρετικά νέο στη συζήτησή μας είναι τόσο παλιό όσο και το κόμμα μας, γιατί είναι το πιο παλιό κόμμα οι Σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, είναι περίπου 180 χρόνια παλιό. Αυτό είναι το νέο που έχω να εισφέρω και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό που υπήρξε το βασικό αίτημα με το οποίο ιδρύθηκε και προχώρησε και ευδοκίμησε για πάρα πολλά χρόνια το κόμμα μας είναι αυτό που στην πιο σύγχρονη χώρα της Ευρώπης, τεχνολογικά, οικονομικά, στην πιο προοδευμένη και με τα μεγαλύτερα πλοενάσματα, αποτελεί σήμερα την καρδιά της προεκλογικής μου εκστρατείας, γιατί σε αυτή τη χώρα υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είναι είτε άνεργοι είτε κάτω από το όριο της φτώχειας και οι οποίοι υποφέρουν. Και αυτό, είπε ο Μάρτιν Σούλτς, το θεωρώ όνειδος. Εγώ, λοιπόν, θα κάνω σύνθημά μου το πιο παλιό αίτημα που υπάρχει στην νεωτερική φάση της Ευρώπης και της Γερμανίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί θεωρώ απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μια αξιοπρεπή εργασία που να τους εξασφαλίζει τα προστοζήν και να τους δίνει τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς, να υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και βέβαια να έχουμε και τα στατιστικά δεδομένα που δείχνουν ότι ένα παιδί που προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια έχει στη ζωή του 5 φορές λιγότερες ευκαιρίες ακόμα και σε ένα αξιοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι το γερμανικό, να προκόψει, να γίνει πλούσιο και να έχει μια εξέχουσα κοινωνική θέση από ότι ένας παιδί πλουσίου. Το αν αυτό βρίσκει αντίκρισμα και έχει απήχηση στην πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, στη Γερμανία, και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και στην υποψηφιότητα του Σούλτς, σκεφτείτε, και εκεί θέλω να έρθω τώρα στα καθημάς, πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, όπου έχουμε φτάσει στο σημείο και πραγματικά για μένα ήταν συγκλονιστική ομιλία του συναδέλφου Δημάρχου Αχαρνών, του κυρίου Γκασαβού, θα έπρεπε να τη είχαμε και σε ένα βίντεο ίσως και να τη δείχναμε. Στην Ελλάδα, όπου έχουμε φτάσει στο σημείο να θυμώνται οι παλιότεροι, τυχαίνει να ζει η μάνα μου, η οποία είναι 89 χρονών, σκηνές από την κατοχή και να μου λέει ότι ελπίζω να μην πάνε ακόμα χειρότερα τα πράγματα και μετά από 1 ή 2 χρόνια να έχουμε πραγματικά ξανά αυτό που μου έλεγε ότι το άκουγε σαν εφιάλτης το αυτί της, που το ζούσε στα χρόνια της κατοχής. Μου λέει, πέφταμε για ύπνο το απόγευμα, ήδη έχει την τύχη να ήταν από μια σχετικά εύπορη οικογένεια και δεν το ζούσε. Αλλά την ώρα που πέφταμε, λέει, ακούγαμε φωνές από περαστικούς στο δρόμο που φωνάζανε «πεινάω, πεινάω». Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε ή προσπαθούσαμε να τους δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσουν. Δεν είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Και γι' αυτό το λόγο είναι ντροπή και όνειδος στον 21ο αιώνα, στην καρδιά της Ευρώπης, να υπάρχει μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα
αυτά που έχουμε όλοι υπόψη μας. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε κάποτε με αυτό το έσχος της καθυστέρησης που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, με τη γραφειοκρατία την τραγική που αντιμετωπίζουμε για να προχωρήσουμε στοιχειώδη ζητήματα και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους και από πάνω να εξυπνακούμε από υπουργούς αρμόδιους υποτίθεται για να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα, όπως η γνωστή κυρία υπουργός που διορίστηκε επί Χούντα στο Πολυτεχνείο και έχει 3 εκατομμύρια καταθέσεις στο Λονδίνο, ας γίνω κι εγώ λίγο λαϊκιστής, η οποία δίνει και αφιψηλούς συμβουλές μετά για το πώς μπορούμε να κάνουμε τα ωραία γεμιστά και να ταΐσουμε όλες τις οικογένειές μας. Είναι ντροπή να μην καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση ζει το 1/3 του πληθυσμού και πόσο είναι αναγκαιότητα να έχουν πολύ γρήγορες, ελάχιστα γραφειοκρατικές και άμεσα παρεμβατικές δράσεις για να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα σε επίπεδο κοινωνίας. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το έσχος των πολλών, γιατί υπάρχουν και λίγες καλές ΜΚΟ που διαχειρίζονται χρήματα. Να σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία, την έχω μεταφέρει εδώ και το έχουμε συζητήσει και με την αντιδήμαρχο, την κυρία Κιμπεζή, και τη συνεργάτη την κυρία Σταύρου, που στηρίζουν την κοινωνική πολιτική σε επίπεδο Δήμου με τεράστια προσπάθεια. Που είχα φέτος μια εβδομάδα, αυτές ήταν οι καλοκαιρινές διακοπές, και σε λίγο μου φαίνεται δεν θα μπορούμε ούτε αυτές να έχουμε, που τις έκανα επίτηδες στη Λέσβο, γιατί ήθελα να, έστω και με την οικογένειά μου, να ενισχύσω ένα νησί που είχε τόσο ταλαιπωρηθεί. Ξέρετε ποιο είναι το έσχος που υπάρχει εκεί? Το έσχος είναι της πολιτείας, η οποία σε ένα νησί, όπως μου έλεγε ο Δήμαρχος που μου έκανε την τιμή και τη χαρά να με δεχτεί για 3/4 και να μιλήσουμε, που φιλοξένησε όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προπέρσινο καλοκαίρι, ροές 130.000 εξαθλειωμένων προσφύγων και μεταναστών, ένα νησί 110.000 η Λέσβος, όλα τα χρήματα να τα έχουν διαχειριστεί σε αναλογία 70-30 η ΜΚΟ και κάποιες κρατικές υπηρεσίες και ο Δήμος Λέσβου να μην έχει πάρει 1 ευρώ για να μπορέσει να εξυπηρετήσει. Και να έχει ανθρώπους, μου λέει, να έχω έρθει σε πανικό, επί 10 μέρες κοιμόμουν με ένα ράτσο στο Δημαρχείο 2-3 ώρες, ξυπνούσαμε 3 ώρα τη νύχτα και φεύγαμε γιατί μας λέγανε στην τάδε ακτή έρχονται τώρα 500 άτομα και μπαίναμε όπως να τους σώσουμε 3 ώρα τη νύχτα, 4 ώρα τη νύχτα να μην πνιγούνε και αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθούμε να τους περιθάλτουμε, να είναι και Αφγανοί και Πακιστανοί, δεν το λέω ρατσιστικά, με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και να εγκαθίσταται στα κεντρικά πάρκα και τα κεντρικά πάρκα του Δήμου Λέσβου να έχουν το χαρακτήρα δημόσιου αποχωρητήριου και ο Δήμος της Λέσβου να προσπαθεί να δώσει σε όλους αυτούς μια αξιοπρεπή στέγη, μια αξιοπρεπή περίθαλψη γιατί είχαν και ανθρώπους αρρώστους, να δώσει φαγητό και να μπορέσει να τους στηρίξει μέχρι να μετεγκατασταθούν. Και τώρα βέβαια να έχουμε ακόμα ενισχύ τα έσχη της Μόριας που βλέπουμε και το θράσος ενός υπουργού να λέει ότι φταίει η αυτοδιοίκηση μαζί με κάποιους άλλους για την υπηρεσία, αντί να κρεμαστεί παραδειγματικά στο Σύνταγμα για να δείξει ότι διαθέτει και φιλότιμο για την κατάσταση που υπάρχει σε αυτό τον τομέα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά είπαν και αρκετοί συνάδελφοι και ο Δήμαρχος εδώ, ο φίλος ο Γιώργος Σοφρόνης, τον οποίο τον ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει και όλο το επιτελείο του, όπως και ο Δήμαρχος του Κοροπιού που στάθηκε σε αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα, δεν είναι το θέμα του να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τέτοιες δράσεις. Το είπε πολύ παραστατικά και ο φίλος ο Δήμαρχος Αχαρδών. Εμείς θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όταν ζήσουμε σε μια Ελλάδα και σε μια αυτοδιοίκηση που δεν θα έχει μακάρι, αυτό δεν το βλέπω εύκολο, αλλά που δεν θα έχει παρά ελάχιστη δουλειά η όποια κοινωνική δομή έχει και όποιες κοινωνικές της υπηρεσίες. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ καλά, ήταν πολύ σωστές και οι τεχνικές παρατηρήσεις που γίνανε από τους συναδέλφους για το τι πρέπει να διαρθωθεί στην πράξη, όπως και αυτό το αστείο φαινόμενο με το τάμπλετ, θα έχω να το λέω, Δήμαρχε, στο Μαργόπουλο αυτό αρκετές φορές, και το πώς προσπαθείτε να λύσετε τα ζητήματα εκεί μέσα σε αυτό το θέμα. Και από την άλλη μεριά, σαν αυτοδιοίκηση, το ξέρουν οι συνάδελφοι, να έχουμε αυτή την ελεηνή από όλες τις κυβερνήσεις τις τελευταίες εξαετίες. Εγώ δεν έχω να κάνω κανένα ιδιαίτερο διαχωρισμό στάση απέναντι στην αυτοδιοίκηση, που τους κόβουμε, μάλλον πόρους, 60 φέτος φτάνουμε κοντά στο 70%, τους φορτώνουμε καινούργιες αρμοδιότητες γιατί είναι ο εύκολος άκος του μπόξ για την κοινωνία. Εγώ έδωσα την αρμοδιότητα στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχός σας είναι άχρηστος και ανίκανος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φορτωμένος αρμοδιότητες, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, χωρίς τη δυνατότητα να παίξει το ρόλο του. Και βέβαια αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αν κατάφερε η ελληνική κοινωνία και επιβίωσε, και δεν το λέμε για να πούμε κάποιες καλές κουβέντες στα αυτιά μας, το ζούμε όλοι μας
τουλάχιστον να μην ζήσει τις καταστάσεις αυτές που είπαμε πριν ότι πρέπει να αποφύγουμε, τις οφείλει και πρέπει κάποια στιγμή να το αναγνωρίσει στην αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι που ανέπτυξε όλη αυτή την τεράστια βεντάλια κοινωνικά βαντοπολία, κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια, τράπεζα χρόνου και κατάφερε και κράτησε και κρατάει ακόμα την κοινωνία όρθια. Το ερώτημα είναι όμως ένα και είναι δύο λέξεις. Πόσο ακόμα? Και αν θέλετε ακόμα άλλες δύο λέξεις. Δεν αντέχουμε. Έχουμε φτάσει όλοι στα όρια μας. Και από άποψη αντοχών, και από άποψη κούρασης, και από άποψη πίεσης. Το πιο συνηθισμένο ερώτημα που κάνω εγώ στους συναδέλφους, γιατί πολλές φορές βλέπω και συναδέλφους στα συνέδρια 4 και 5 τετραετιών, είναι τι το ευχάριστο βλέπετε στη δημαρχία που ασκείτε. Γιατί πραγματικά για μένα θα είναι η στιγμή εκείνη που θα φύγω από το Δήμο Μαρκοπούλου, μια στιγμή που θα μπορέσω να ζήσω ξανά, το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι, σαν άνθρωπος. Γιατί τώρα και εγώ και η αντιδήμαρχη και η κοινωνική μου υπηρεσία που είναι εδώ, δεν ζούμε σαν άνθρωποι. Έχουμε κάτι ωράρια 9 με 9. Αν μας χωρίσουν, αν μας διώξουν από τα σπίτια μας, καλά θα μας κάνουν. Εμείς τα φταίμε. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και πάλι δεν φτάνουμε ούτε στο 60-70% των αναγκών αυτών που πρέπει να ανταποκριθούμε. Οι υπουργοί και οι βουλευτές είναι εγκλωβισμένοι στα γραφεία τους. Εμάς ανεβαίνουν 15 σκαλιά και μας βρίσκουν και άλλες φορές εκφράζονται λιγότερο ευγενικά, άλλες φορές περισσότερο. Αλλά είναι σαφές το παράπονο ότι δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε αυτά που έχει. Και είναι καιρός, και εκεί θέλω να κλείσω, όλοι μαζί σαν αυτοδιοίκηση να υψώσουμε τα αναστημά μας, ναι, να αναλάβουμε και την κοινωνική πολιτική, αφού ένα ανίκανο κράτος, μια ανίκανη κυβέρνηση, τώρα και πριν, δεν μπορεί να ασκήσει στοιχειωδώς σοβαρή κοινωνική πολιτική, ας τα δώσουν στους Δήμους, τώρα έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε πολύ καλά και δεν είμαστε απατεώνες όπως μας παρουσιάζουν με εκθέσεις του κ. Ρακιτζή που αφορούν δημάρχους τις δεκαετίες του 90 και του 2000, να τα βγάλουμε καθαρά και έντιμα πέρα. Και οι περισσότεροι είμαστε στην κατάσταση αυτή που ακούστηκε προηγουμένως. Βγάζουμε από την τσέπη μας και δίνουμε λεφτά από αυτά που δεν μας περισσεύουν, γιατί ντρεπόμαστε ή δεν αντέχουμε να βλέπουμε τους συμπολίτες μας να ζουν σε καταστάσεις ένδυας. Καλό κουράγιο σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου, τον Σωτήρη τον Μεθενίτη. Ο Δήμαρχος Ραφίνας Επικερμίου, ο κύριος Πιστικίδης Βασίλειος. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους σας, με όποια ιδιότητα βρισκόστε σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι ήδη διανύσαμε αρκετό χρόνο από αυτή την συνάντηση και μάλλον θα αρχίσουμε να επαναλαμβανόμαστε. Θα μπορούσα λοιπόν να αποφύγω να τοποθετηθώ. Δεν θα το κάνω για να μην αδικήσω κάποιους συγκεκριμένους συντελεστές. Να μην αδικήσω, που πολλοί βρίσκονται εδώ, εργαζόμενους και αιρετούς, για τη βοήθεια την οποία έδωσαν σε αυτά τα προγράμματα. Διότι πραγματικά, αν δεν υπάρχει η ψυχή του εργαζόμενου, αλλά και του αιρετού, για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το εγχείρημα, δεν γίνεται. Δεν θέλω να αδικήσω, και το ακούσατε, το ίδιο ισχύει και στο δικό μου Δήμο, το έργο που έχει κάνει κάθε Δήμος, ενισχύοντας αυτό το κοινωνικό δίκτυ, για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να σταθεί όρθια. Είναι πραγματικά λυπηρό να έχει μεγαλώσει, αν θέλετε, ο παππούς και η γιαγιά, με τη βοήθεια της UNRWA, για όσους τη θυμούνται, και σήμερα το εγγόνι να πάει να μεγαλώσει με τη βοήθεια του ΤΕΒΑ. Είναι πραγματικά λυπηρό σε μια κοινωνία για την οποία δεν ξέρω αν σε όλους μας έχει γίνει συνείδηση και σε ποιο βαθμό, ότι βρισκόμαστε κάτω από έναν πραγματικά οικονομικό πόλεμο, θα έλεγα. Διότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας και αφήνω τις μεγαλόσχημες δηλώσεις, δεν τις είπε ο Σωτήρης απλώς τις ανέφερε, του Σούλτς, διότι κάποιοι οι οποίοι έχουν θέση πολυτελείας μέσα στην Ευρώπη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για το προσφυγικό είτε ύψωσαν τύχη, είτε δίνουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που μπορούν να φιλοξενήσουν. Αλλά οι παραλίες της Ελλάδας γεμίζουν από ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τότε τι μπορείς να κάνεις. Ο τελευταίος που θα αδικούσα, εάν δεν έκανα τοποθέτηση,
θα ήταν ο συντονιστής δήμαρχος και το έργο που έχει προσφέρει και ο Γιώργος ο Σοφρόνης, αλλά και ο Δήμος Σαρωνικού, ώστε να μπορέσει να μας συντονίσει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, και θέλω να ελπίζω και με τις νέες δραστηριότητες και δράσεις τις οποίες θα αναπτύξει η σύμπραξη, ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να βρεθούμε δίπλα στον πολίτη, διότι εμείς ως αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη ζούμε και γι' αυτό μπλέξαμε. Πάλι θα αναφερθώ σε σένα, Σωτήρη. Η μία είναι απορία. Ο έκτος σύζυγος της Elizabeth Taylor τι προσόντα έπρεπε να έχει. Και το άλλο είναι που είπε σε κάποια αποστροφή να ζήσω ως άνθρωπος. Δεν θα πετάξουμε τις έννοιες, Σωτήρη, διότι αυτές οι έννοιες μας έβαλαν για δεκαετίες όλους εμάς σε αυτά τα πράγματα. Επομένως, όταν το πιάτο του γείτονα είναι άδειο, το ξέρεις πολύ καλά ότι σε προσωπικό επίπεδο πάλι θα προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον φίλο Βασίλη. Ο λόγος στον Δήμαρχο Μαραθώνα, στον κύριο Ψινάκη. Γεια σας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω τα πράγματα όπως τα βλέπω, με τον τρόπο που τα λέω. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Σοφρόνη για αυτό που κάνει. Εγώ συντάσσομαι απόλυτα και θέτω τον εαυτό μου και αυτά που θα σας πω που έχω ήδη οργανώσει μαζί με τα άλλα τα δημαρχόπουλα. Ήξερα πάντα, πριν μπω σε αυτό το τρυπάκι, ότι η αυτοδιοίκηση, όταν είσαι δήμαρχος, η γραφειοκρατία και όλες αυτές τις αχλαμάρες που εμποδίζουν τρομερά την καθημερινότητα και χάνουμε χρόνο και χρήμα, αν υπήρχε, είναι σαν να βάζεις κάποιον αλυσίδες στα χέρια και στα πόδια και του λέει να του πεις τρέχα στους Ολυμπιακούς και έλα πρώτος. Αυτό το ήξερα και το ξέρουμε όλοι. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ήξερα πριν μπω σε αυτό το τρυπάκι ότι υπάρχει κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα. Είχα κάνει έρευνες για αυτό το πράγμα και ήξερα ακριβώς. Αλλά δυστυχώς, εμείς σε αυτή τη θητεία, όλοι οι δήμαρχοι όλης της Ελλάδος, πέσαμε στη χειρότερη συγκυρία της Ελλάδος μετά την κατοχή. Σκάσανε τα capital controls, κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό οικονομικό σύστημα. Ό,τι είχαν κλέψει, είχαν κλέψει. Και τώρα προσπαθούμε μόνοι μας, από όποιους τρόπους μπορεί να βρει ο καθένας, να βοηθήσει το Δήμο του και ο ένας τον άλλον. Έχοντας εγώ υπόψη μου αυτή την κατάσταση, έχω κάνει δύο κινήσεις που θέλω να σας ενημερώσω. Το πρώτο είναι για το δικό μου Δήμο. Και ο δεύτερος είναι για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους. Εγώ πιστεύω ότι όπως η αυτοδιοίκηση κατέστρεψε την Ελλάδα, ή τουλάχιστον το 80%, μόνο η αυτοδιοίκηση μπορεί να τη φτιάξει. Η αυτοδιοίκηση, το 80% της κρίσης οφείλεται στην αυτοδιοίκηση και όχι στους υπουργούς. Οι υπουργοί, οι καλοί, οι κακοί, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, γιατί αλλάζουν συνέχεια. Εμείς οι δήμαρχοι έχουμε αυτή την ευτυχία να έχουμε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι σε βάζουν υπουργό για ένα χρόνο και μέχρι να δεις τι σου γίνεται και να βάλεις ατζέντα, σε σουτάρουν ή αλλάζει κυβέρνηση ή γίνεται αυτό. Εμείς έχουμε μια χρονική περίοδο 5 ετών με αρχή, μέση και τέλος. Μπορούμε να βάλουμε τα προγράμματά μας και δεν μπορεί να μας διώξει κανείς. Μόνο ο χάρος. Λοιπόν, εγώ για να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, εκ των προτέρων, πριν εκλεγώ, έκανα ορισμένα πλάνα με τη βοήθεια μεγάλων γραφείων και της οικογένειάς μου, βασικά, στο οικονομικό θέμα. Το πρώτο, ίδρυσα μια αστική μη κερδοσκοπική που λέγεται Marathon Foundation. Ένα ίδρυμα διαβιέστατο που είναι στην ΔΟΗ Παλίνης και ελέγχεται, παρόλη τη λάσπη που προσπαθούν να του ρίξουν εδώ κάτι δική μου, για τους χαλάει τι σούπα με τις ψήφους. Λοιπόν, αυτό το ίδρυμα έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, που είναι πάρα πολλοί και στο Δήμο μου, όπως και σε όλους τους Δήμους εδώ πέρα και των 13 μας. Και ο άλλος είναι να αξιοποιήσει το brand name του Μαραθώνα σε όλο το πλανήτη, το οποίο αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
Στο Ίδρυμα υπάρχουν άνθρωποι που είναι Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι έχουν και τη διάθεση και την οικονομική θέση και άνεση μάλλον, να βοηθάνε τους ανθρώπους, να θέλουν να βοηθήσουν και τη χώρα και τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτοί βέβαια τα χρήματα είναι προσωπικές μου γνωριμίες, τα χρήματα τα δίνουν στο δημόσιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει ποτέ στο... ή τουλάχιστον δεν έφτανε στατιστικά, φτάνει πολύ μικρό ποσοστό στο σκοπό που τα βάζεις. Οπότε το Ίδρυμα το θέτω στη διάθεση του Σοφρόνη και όλων των δημάρχων, αλλά του λέω το Σοφρόνη ο οποίος είναι επικεφαλής αυτής της κίνησης. Το δεύτερο που έχω κάνει και θέλω να σας ενημερώσω και ειδικά τα δημαρχόπουλα μου το ξέρουν, ίδρυσα ένα άλλο οργανισμό που λέγεται Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. Είμαστε ήδη 160 καλλικρατικοί δήμοι και θα γίνουμε 250 με τις αιτήσεις που έχουν γίνει. Αυτό το έκανα για συγκεκριμένο στόχο. Πρώτον, μπορεί να θεσμικά, πέρσι, για να σας το πω από την αρχή, έγινε εθνικός ο θεσμός, γιατί υπέγραψαν και η Βόρειος και η Νότιο Ελλάδα σε δύο διαφορετικές τελετές και ενωθήκαμε και έγινε εθνικό το δίκτυο. Αλλά ελληνικές, αρχές ελληνικές πόλεις δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο, Αλγερία, Ισραήλ, Παλαιστίνη. Είναι σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και άμα έχεις όρεξη και ψάξεις, πας προς Κίνα, εκεί που πήγαινε ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Έχει αφήσει πολλές αρχές ελληνικές πόλεις. Αυτό τι σημαίνει. Ο νόμος λέει ότι ένας οργανισμός, όταν έχει τρεις χώρες και πάνω, θεωρείται διεθνής οργανισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Ελλάδα δεν έχει χρήματα. Διεθνής οργανισμός σημαίνει ότι μπορεί να παίρνεις πακέτα για κοινωνική πρόνοια, για επιχειρηματικότητα, για εμπόριο, κατευθείαν από την Ευρώπη και από διάφορα μεγάλα ιδρύματα, όπως είναι του Bill Gates, όπως είναι του Zuckerman που έχει το Facebook, όπως είναι του Warren Buffett, τέλος πάντων είναι διάφοροι από την Αμερική που είναι, και η Ομογένεια έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που είναι πολύ κοντά με όλους αυτούς. Αυτό φέτος αρχίζουμε να το κάνουμε διεθνές, θα αρχίσουμε μερικά κράτη να τα έχουμε πολλά κράτη ώστε να μπορεί να γίνει διεθνές και να αρχίσουμε να παίρνουμε τα πακέτα. Όλοι εμείς οι δήμαρχοι σε αυτόν τον οργανισμό είμαστε τελείως ίσοι. Δεν υπάρχει ότι ο Αθήνας ή ο Θεσσαλονίκης που είναι μεγάλες πόλεις έχει καμία διαφορά με τον δήμαρχο της Κάτω Παναγιάς. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και οι ανάγκες μάλλον είναι στους μικρούς δήμους κατά προτεραιότητα παρά στους μεγάλους. Γιατί οι μεγάλοι έχουν και μεγαλύτερο μπάτζετ να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Αυτό το λέω γιατί αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να βρει χρήματα από το κράτος, γιατί δεν υπάρχουν πια, ούτε στους δήμους. Και ειδικά στους δήμους δεν δίνουν και φράγκο. Τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Και εγώ μπορώ με τους συναδέλφους μου, γιατί εγώ τα μας σηκώσανε το ένα τηλέφωνο, μου απαντάνε αμέσως και μου το κάνουνε. Τα υπουργεία, οι διευθυντές, και το ξέρουν τα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά τα υπόλοιπα όμως δεν το κάνουν όλοι. Το κάνουν μερικοί. Και εγώ έχω δυσκολίες που σηκώνω τηλέφωνο και γίνεται. Φαντάζομαι τι κόλαση τραβάνε οι συνάδελφοι, τα δημαρχόπουλα από εδώ πέρα και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα μας τώρα είναι ότι αν υπάρχει ο μόνος τρόπος που μπορούμε λίγο να ξεφύγουμε και να γλιτώσουμε είναι να βρούμε λεφτά. Τα λεφτά δεν υπάρχουν από εδώ. Οπότε πρέπει να τα βρούμε απ' έξω. Ήδη οι Κινέζοι έχουν τσιμπήσει τρελά και γουστάρουν να επενδύσουν για να κάνουν τις δικές τους δουλειές να μπουν στην Ευρώπη με όχημα τον πολιτισμό. Και ο πρόεδρος Σι έχει δώσει εντολή και μάλιστα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος είπε φέτος το 17 είναι η χρονιά που άμα σηκώσετε τα μανίκια και σπείρετε και δουλέψετε και σπείρετε, θα θερίζετε για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε λεφτά και επενδύσεις και θέσεις εργασίας και πακέτα από όπου μπορούμε. Και επίσης, και αυτό θέτω σε εσάς και στο Σοφρόνη, ότι είναι στη διάθεσή σας κάθε πληροφορία και επίσης κάθε επένδυση που θέλει ο κάθε Δήμος
Έχει επιχειρηματίες, ανάγκες και τα πάντα. Έχει πολλά προβλήματα. Ό,τι επένδυση θέλετε να γίνει στο δήμο, στον κάθε δήμο σας ή στο κάθε, νομίζετε ότι υπάρχει ένα business plan, υπάρχει στο γραφείο του Πρωθυπουργού της Κίνας, υπάρχει στο γραφείο εντολή να πηγαίνουν από την αμφικτυονία στο όλες οι προτάσεις που μπορεί να γίνει ανάπτυξη και βεβαίως και αυτό που συζητάμε σήμερα, ακόμα και κοινωνική πρόνοια. Για αυτούς είναι ψίχουλα το να βοηθήσουν. Αυτοί είναι μεγαλύτερη οικονομική δύναμη αυτή τη στιγμή που ανάπτυξη στον πλανήτη. Και θέλουν να επενδύσουν, να τα χώσουν για να έχουν για να τα πάρουν μετά. Οτιδήποτε business plan έχετε και μπορεί να έχει θέσεις εργασίας ή φιλανθρωπικό τέτοιο, ή κοινωνική πρόνοια, οτιδήποτε, υπάρχει εντολή του Προέδρου στον Πρωθυπουργό, πηγαίνει ο φάκελος με συγκεκριμένο business plan, όχι αόριστα έτσι δύο φράσεις σαχλαμάρες, με οργανωμένο πράγμα, οι τεχνοκράτες το εγκρίνουν και με εντολή Πρωθυπουργού γίνεται η διαδικασία fast track. Αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει και ο Κινέζος πρέσβης και βεβαίως και η Κινέζικη κυβέρνηση. Εμείς το Μάιο θα πάμε τώρα όλοι εκεί. Όλα αυτά που εγώ προσωπικά έχω αναγκαστικά φτιάξει για να μπορώ να αντιμετωπίσω τη δικιά μου καθημερινότητα, τα θέτω πλήρως στη διάθεση όλων σας, υπό την προεδρία, υπό την, πώς το λένε, αρχηγία, πώς το λένε, τι είσαι στο πρόνοι. Όχι, εκτός, εδώ, ο leader. Για τη σύμπραξη. Σαν σύμπραξη να πάμε. Αυτά θέλω να σας πω. Και θέλω να σας πω ότι πάντα λένε, ας πούμε, ότι μια λακκούβα υπάρχει, φταίει ο δήμαρχος. Φταίει, βέβαια, ο καπετάνιος του καράβι φταίει. Αλλά όταν δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις, δεν έχεις πίσα, άσφαλτο, ξέρετε, στην αυτοδιοίκηση, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ αστείο. Άμα πας στην τουαλέτα και δεν υπάρχει χαρτί, ξέρετε πότε θα σκουπιστείς. Σε 3 μήνες. Αυτή είναι η διαδικασία. Πέφτω έξω. Πρέπει να κάνεις αίτηση, οικονομική επιτροπή, αποκεντρωμένη, θα κάνουν ένσταση αντιπολίτευση, όχι γιατί να σκουπιστεί. Okay. Να μείνει έτσι. Οπότε, δηλαδή δεν είναι τόσο ρόδινα, δεν είναι ότι εμείς είμαστε δήμαρχοι και κάνουμε τους μάγκες από το θόκο και την καρέκλα και... Υπάρχουν και καλοί και κακοί δήμαρχοι, όπως υπάρχουν και καλοί και κακοί γιατροί και δικηγόροι και τα πάντα. Αλλά όσο καλός και να είσαι, δυστυχώς, το σύστημα αυτό με την τουαλέτα που σας είπα, σε κάνει κακό, σε κάνει ανεπαρκή. Αυτά ήθελα να σας πω. Είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να σε διορθώσω λίγο. Για την τουαλέτα. Όχι, όχι, όχι. Για το θέμα της καταστροφής της χώρας δεν ευθύνονται οι Δήμοι. Μόνο το 2% του ελλείμματος ή του τραπεζικού δανεισμού αφορούσε συνολικά τους Δήμους και το 98% την κεντρική διοίκηση και κάτι άλλο. Όλα αυτά που είπες ότι οι πολιτικές που ισχύαν στο παρελθόν δημιούργησαν πρόβλημα στην Ελλάδα πριν το 10. Μετά το 10 άλλαξαν όλα με τον νόμο που έχουμε βγει εμείς. Μα εκτός τον νόμο, αφού τελειώσαν και τα λεφτά, αγάπη μου, βέβαια εποχή, τελειώσαν. Δεν είχα τίποτα να κλέψουν. Τώρα άσε μας τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι, πάνω απ' όλα, να ξαναφέρουμε λίγο την κουβέντα στο αντικείμενο για το οποίο βρεθήκαμε σήμερα, δηλαδή στο ΤΕΒΑ. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Ηλία τον Ψινάκη, διότι παρότι μας είπε άλλα πράγματα σε σχέση με το ΤΕΒΑ, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μα το ξέρω ΤΕΒΑ μπορεί να βοηθήσει από καλά. Αυτό που σου είπα. Αφορούσε αλλά... όμως και άλλα. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά την προσπάθεια αυτή, τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει αυτό το χρονικό διάστημα με τη δημιουργία της αμφικτυονίας των τόσων πολλών Δήμων πλέον που μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μου και νομίζω πως μπορούμε από αυτή την προσπάθεια να αποκομίσουμε σημαντικά ωφέλη για την αυτοδιοίκηση, που τα ωφέλη της αυτοδιοίκησης είναι ωφέλη των τοπικών κοινωνιών και κανενός άλλου. Οι Δήμοι δεν είναι ούτε κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ούτε επιχειρήσεις. Το οτιδήποτε μπορούν να εξασφαλίσουν, αμέσως ουσιαστικά το περνούν πού, στους πολίτες του τόπου. Να συνεχίσουμε με τον
με την κυρία Καραγιάννη, την αντιδήμαρχο των τριών Β, Βουβάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Καλημέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο τον Γιώργο Σοφρόνη για την πρόσκληση εδώ, αλλά και γενικότερα για όλη αυτή τη διοργάνωση της δράσης. Όπως εγώ έχω καλυφθεί βέβαια κατά πολύ από τους προλαλήσαντες που ήταν και οι περισσότεροι δήμαρχοι πόλεων, ακούσαμε και μεγάλα νούμερα, μεγάλα μεγέθη. Εμείς ευτυχώς στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όχι ότι απέχουμε από το πρόβλημα, αλλά έχουμε την τύχη να είμαστε στα πιο χαμηλά νούμερα. Βέβαια και αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί υπάρχουν κάποιοι ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα της κοινωνικής υπηρεσίας, αλλά υπάρχουν και σε εμάς πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη και μπορεί να ήταν δύο φορές και τρεις φορές περισσότεροι, αλλά δεν έρχονται για το απλό που είπαμε όλοι, ήμασταν φίλοι, πηγαίναν τα παιδιά μας μαζί σχολείο, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και δεν νιώθουν καλά να έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα της κοινωνικής υπηρεσίας. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες δράσεις όπως είναι το συσίτιο από τον προϋπολογισμό του Δήμου, το κοινωνικό μας παντοπολείο, το ανταλλακτήριο ρούχων και ειδών σπιτιού, το φαρμακείο, ιατρείο, το κοινωνικό φροντιστήριο. Όλα αυτά λειτουργούν μέσα από τις δομές της κοινωνικής υπηρεσίας. Με μεγάλη ικανοποίηση, να πω, δεν θα πω χαρά, δεχτήκαμε κι εμείς και συμμετέχουμε στη σύμπραξη αυτή των 13 Δήμων. Και επειδή σαν άτομο είμαι φύση αισιόδοξο, ακούστηκαν πολλά δυσάρεστα, τα οποία όλοι τα βλέπουμε και όλοι τα ζούμε, θέλω να στείλω έτσι ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, όπως και όλοι σας, να ελπίσουμε αυτό το πράγμα να τελειώνει, αυτά τα προγράμματα και όλες αυτές οι ανάγκες, να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όμως όσο υπάρχουν, να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλή της σύμπραξης αυτής, τον κύριο Σοφρόνη, μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, από τη Διευθύντριά μας την κυρία Κανέλου, όλο το προσωπικό, όλων των τμήματων που υπάρχουν, γιατί όταν πρόκειται για κοινωνική βοήθεια, δεν κοιτάζουν οι εργαζόμενοι αν είναι στο τμήμα τους ή αν είναι στην αρμοδιότητά τους. Όλοι μαζί σηκώνουν τα τελάρα, όλοι μαζί έχουν κουβαλήσει τα πορτοκάλια, τα νεκταρίνια, οτιδήποτε, τα κρέατα, τις κότες και τις φέτες, όλα αυτά που χρειάστηκε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στους εθελοντές από την πόλη μας, που δεν είναι πολλοί αλλά είναι αρκετοί και αγκαλιάσαν όλη αυτή την προσπάθεια. Η καινούργια πρόταση που ακούσαμε για τις ψυχολογικές στηρίξεις και τα λοιπά, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό. Και ας κλείσω με μία ευχή, αυτά τα προγράμματα σε λίγο καιρό να μην τα χρειαζόμαστε και να ασχοληθούμε με άλλα πιο ευχάριστα πράγματα και από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καραγιάν, αντιδήμαρχο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο του Δήμου Λαβρεωτικής, την κυρία Πάλι. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για την πρόσκληση. Δυστυχώς, ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Λουκάς, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, δεδομένου ότι βρίσκεται στη Βουλή για το έκτακτο θέμα που έχει προκληθεί στο Δήμο μας με πολλές οικογένειες να έχουν δεχτεί κάποια πολύ δυσάρεστα ειδοποιητήρια για τις προσωπικές τους κατοικίες από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, κάτι πραγματικά πολύ δυσάρεστο και ανήκουστο. Και έχει πάει να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό με κάποια τροπολογία στο νόμο. Για το πρόγραμμα τώρα, το ΤΕΒΑ, στο οποίο έχω οριστεί υπεύθυνη έργου, έχουμε στην αρχή, συναντήσαμε όπως όλοι, τις δυσκολίες αυτές. Αλλά ευτυχώς με την συνδρομή τη δική σας και των δικών μας υπηρεσιών και την προσπάθεια που κάναμε όλοι μας, τουλάχιστον μπορέσαμε να κάνουμε τις διανομές στην πορεία με κάποια αξιοπρέπεια. Μακάρι αυτό το να μην είχαμε θέματα, θα ήταν, να μην είχαν ανάγκη οι συμπολίτες μας, θα ήταν ευχής έργων. Αλλά αφού υπάρχει ανάγκη,
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σταθούμε δίπλα και να προσφέρουμε. Εμείς στο Δήμο μας έχουμε 680 ωφελούμενους από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Μπορέσαμε να το χειριστούμε όλο αυτό το πράγμα. Με χαρά άκουσα ότι στη δεύτερη φάση θα έχουμε διανομές στους Δήμους, δηλαδή εμείς στις δύο μεγάλες ενότητες, Κερατέα και Λαύριο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό για όλους τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους και μακάρι να μας βοηθήσουν. Θα είναι ευχής έργων αυτό, θα βοηθήσει πολύ. Το κοινωνικό μας παντοπολείο το φτιάξαμε από την αρχή. Εγώ προσωπικά δεν είχα έρθει ποτέ σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στην αρχή είχα σοκαριστεί από την ένδυα στην οποία βρίσκονταν και όλο αυτό το πρόβλημα που είχαν στο να επικοινωνήσουμε. Τώρα καταφέραμε, κάτι κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους παρευρισκομένους. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πάλι, εκπρόσωπο του Δήμου Λαβριωτικής. Το λόγο στον κύριο Βαγιονάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ο καλός φίλος και καλός δήμαρχος, κύριος Μεθενίτης, είπε ότι ήταν σε δύσκολη θέση τι να πει μετά από σαν πέμπτος ομιλητής. Πολλό δε μάλλον εγώ τώρα, όταν είμαι από τους τελευταίους, αλλά επειδή εκπροσωπώ ένα δήμαρχο και ένα δήμο, οφείλω να κάνω μια έστω και σύντομη τοποθέτηση. Με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο, κύριε Δήμαρχε Σοφρόνη, μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα και πολύ σωστά επίσης επισημάνατε τις αδυναμίες του, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αυτό το αγγυλωμένο γραφειοκρατικό κράτος το οποίο όλοι υφιστάμεθα. Φυσικά, ο Δήμαρχος Χαρνών με πολύ ελαφυρό και συναισθηματικό τρόπο πήγε στην ουσία του προβλήματος. Όλοι οι δήμαρχοι προσέθεσαν τη δική τους πινελιά και κατάθεση ψυχής πάνω στο πρόβλημα το οποίο όλοι είμαστε μάρτυρες και ζούμε αυτή την δύσκολη καθημερινότητα, η οποία σου πάει και γίνεται δυσκολότερη για όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού μας και των συμπολιτών μας, τους δήμους μας. Το πρόγραμμα το οποίο έρχεται να απαλύνει και να ανακουφίσει τις ακραίες μορφές φτώχειας, σαφώς και είναι ένα θετικό βήμα και μια θετική δράση την οποία όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε και να υπηρετήσουμε. Και εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω κιόλας για τον συντονιστικό ρόλο τον οποίο διεξάγεται με επιτυχία και να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε, όπως επίσης και τους υπόλοιπους δήμους που συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη. Δυστυχώς, όπως υπόθηκε, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα και δεν λύνεται το πρόβλημα με δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν είναι και στις κατεξοχήν αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλο η κοινωνική πολιτική του Δήμου και άλλο το να μοιράζουμε τρόφιμα και να πάμε να οργανώσουμε συσίτια. Δυστυχώς, βέβαια, η κατάσταση των τελευταίων ετών, η οικονομική ύφεση, η οποία έχει φέρει στην επιφάνεια μια πολύπλευρη κρίση για τη χώρα, θα αντιμετωπιστεί μόνο εάν υπάρξει αντιστροφή της ύφεσης, εάν προχωρήσουμε σε οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική δικαιοσύνη, εάν το πολιτικό σύστημα της χώρας μπορέσει
να συμφωνήσει σε ένα εθνικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, το οποίο να έχει κοινωνική συνένεση, το οποίο δυστυχώς υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για αυτό και η χώρα να φύγει από την κρίση και να επανέλθει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Γι' αυτό, επειδή θα συνεχιστεί αυτή η υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους τα επόμενα χρόνια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο πέφτει στις πλάτες των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να σηκώσουν αυτό το φορτίο μέσα σε αυτό το αντίξιο περιβάλλον, όπου τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ενώ ταυτόχρονα κόβονται πόροι. Και παρόλα αυτά, οι Δήμοι ανταπεξέρχονται με επιτυχία σε αυτό το καθήκον τους. Και εδώ θα διαφωνήσω και με μια άποψη που ακούστηκε, ότι έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κρίση και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε η τοπική αυτοδιοίκηση. Το αντίθετο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, σαν λαϊκός θεσμός που ήταν και είναι, είναι κοντά στο πολίτη, κοντά στο δημότη και τον υπηρετεί με μεγάλη επιτυχία, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Το λέω αυτό. Έχω διατελέσει 4 φορές πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και 1 φορά αντιδήμαρχος. Τα 27 χρόνια που υπηρετώ και την αυτοδιοίκηση, εν πλήρη γνώση το λέω. Το πρόγραμμα, επειδή πράγματι στοχεύει στην ανακούφιση της ακραίας μορφής φτώχειας που δυστυχώς υπάρχει, βοηθάει το να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και άρα κοινωνική ενσωμάτωση κάποιων ανθρώπων που κινδυνεύουν και σωματικά και ψυχολογικά. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί. Σαφώς και χρειάζονται περισσότερα τρόφιμα σε μεγαλύτερη, συχνότερη περιοδικότητα. Και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους υπάρχοντες πόρους. Προφανώς πρέπει να διατεθούν περισσότερα χρήματα για το πρόγραμμα αυτό. Όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι, και εμείς έχουμε χτίσει ένα δίχτυ προστασίας στην κοινωνική μας πολιτική. 2 στοιχεία μόνο για το πρόγραμμα. 215 οικογένειες, 485 ωφελούμενοι, δυστυχώς 112 ανήλικα παιδιά. Είμαστε διατεθειμένοι, κύριε συντονιστή, δήμαρχε, να συνεχίσουμε την συνεργασία την καλή που έχουμε για την ενδυνάμωση αυτή του προγράμματος να φτάσει στους ωφελούμενους που το δικαιούνται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βαγιονάκη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας. Το λόγο στην αντιδήμαρχο Παλίνη, στην κυρία Κουνενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητά στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου εκπροσωπώντας το Δήμο Παλίνης. Καταρχήν στους εταίρους της σύμπραξης, σε όλους τους Δήμους. Στο συντονιστή εταίρο, στον Δήμαρχο, στον κύριο Σοφρόνη και ιδιαίτερα στον κύριο Γκίνη, τον Αντιδήμαρχο. Και σε όλα τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Παλίνης, αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων της Ανατολικής Αττικής που συνεργαζόμαστε. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να κάνω κάποιες επισημάνσεις που μπορούν να βοηθήσουν το διατάφτα και το επόμενο βήμα μας. Και επειδή ακούστηκαν πολλά περί κοινωνικής πολιτικής, να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Το 2011, όταν ξεκίνησαν οι επιπτώσεις
μιας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που φτάνει μέχρι και σήμερα στις τοπικές μας κοινωνίες, οι δήμοι, οι καλλικρατικοί δήμοι που ξεκινήσαμε, είχαμε τα εξής χαρακτηριστικά. Αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Καλά τα λέω, κύριε συνάδελφοι, γιατί δεν είναι μόνο το 60% της μειωμένης επιχορήγησης, είναι και το ανθρώπινο δυναμικό που πήρε. Υποβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζεται με την άσκηση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, ότι ουδέποτε η κοινωνική πολιτική αντιμετωπίστηκε σοβαρά από την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και αν είχαμε τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περισσότεροι δήμοι στην Ανατολική σήμερα, στην Ανατολική Αττική, δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό να ασκήσουν τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από το νόμο 3852 του 2010. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και εγώ πιστεύω, δίνοντας και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κύριοι συνάδελφοι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση κέρδισε αυτό το στοίχημα. Προστατεύσαμε τις τοπικές μας κοινωνίες, δημιουργήσαμε ένα ανάχωμα σε όλους αυτούς που πλήττονταν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση που φτάνουμε μέχρι και σήμερα. Και εγώ αισθάνομαι περήφανη ως κομμάτι αυτής της αυτοδιοίκησης. Αυτής της αυτοδιοίκησης που βγήκε μπροστά για να προστατεύσει την τοπική της κοινωνία. Το δεύτερο σημείο. Μιλήσαμε για τους αριθμούς του ΤΕΒΑ, τους 11.000, που εξυπηρετούμε ως σύμπραξη της Ανατολικής Αττικής. Αυτό, οι 11.000, να υπενθυμίσω τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι γύρω στα 3.400, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας. Να υπενθυμίσω επίσης ότι οι πιστοποιημένοι ωφελούμενοι των προγραμμάτων μας πιστοποιήθηκαν το 2014. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως σήμερα η μη ανταπόκριση των ωφελουμένων να σχετίζεται και με το γεγονός ότι έχουν αλλάξει και οι οικογενειακές συνθήκες, αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια αυτών των οικογενειών που πιστοποιήθηκαν το 2014. Ενδεχομένως να έχουμε λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν οι ομάδες που είναι πολύ μεγαλύτερες αυτού του πληθυσμού που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας ή στον κίνδυνο φτώχειας και τα ποσοστά αυτά θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που εμείς φανταζόμαστε και που περιγράφουμε με γλαφυρό και συναισθηματικό τρόπο εδώ σήμερα. Εκπροσωπώντας το Δήμο Παλίνης, παράληψή μου, δεν το είπα στην αρχή, είμαστε από τους Δήμους που σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη, μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής τον Αύγουστο του 2016 ή του 2015, αν θυμάμαι καλά, είμαστε από τους Δήμους με τα μεσαία εισοδηματικά κριτήρια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε δεν είμαστε στα ψηλά ποσοστά, δεν έχουμε τα ψηλότερα ποσοστά φτώχειας από τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής, από το 2011 ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που απαρτίζεται από τα κοινωνικά παντοπολία, το κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό ανταλλακτήριο, διανομές προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, γραφείο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και σήμερα βέβαια έχουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, τόσο των δομών του κοινωνικού παντοπολίου και του κοινωνικού φαρμακείου, αλλά και της νεοείσακτης κοινωνικής δομής που είναι τα κέντρα κοινότητας. Κάποιες επισημάνσεις κλείνοντας και για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Θεωρώ ότι ως σύμπραξη της Ανατολικής Αττικής θα πρέπει να ετηθούμε και μέσω των συλλογικών μας οργάνων της αυτοδιοίκησης να υπάρξουν κάποιες νομοθετικές τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος επιστημικής βοήθειας. Η πρώτη νομοθετική παρέμβαση που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι να εναρμονιστούν τα εισοδηματικά κριτήρια με τα επίσημα όρια της φτώχειας, όπως αυτά προσδιορίζονται σε ετήσια βάση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το δεύτερο, ως προς τα συνοδευτικά μέτρα, επειδή θεωρώ ότι η δεύτερη φάση του προγράμματος, κύριε Σοφρόνη, ίσως και στη λογική του κινέζικου ρητού που αναφέρατε, είναι πιο σημαντική από την πρώτη φάση του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κοινωνική Ενσωμάτωση αναφέρεται σε μέτρα ενεργοποίησης. Τα μέτρα ενεργοποίησης, λοιπόν, των απόρων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων είναι τα συνοδευτικά μέτρα τα δικά μας.
Και πρότασή μου είναι τα συνοδευτικά μέτρα αυτά να μην εφαρμοστούν οριζόντια, αλλά να εφαρμοστούν μετά από μια υποτυπώδη καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του κάθε Δήμου από μας που συμμετέχει. Και νομίζω μπορεί να γίνει κατανοητό τι εννοώ. Θεωρώ ότι η σύμπραξή μας μπορεί να έχει πολλαπλές συνέργειες στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρώ ότι πληρεί τους βασικούς κανόνες της γεωγραφικής εγκύτητας και με τον ίδιο τρόπο που μαζί προχωρήσαμε στην πρώτη φάση, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα αποτελέσματα για τις τοπικές μας κοινωνίες και στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κουνενάκη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Παλίνης. Το λόγο στον κύριο Λάμπρου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σπατών Αρτεμίδας. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε και για την πρωτοβουλία που είχατε και για την πρόσκληση, αλλά και για άκουσα πολλά σήμερα. Δεν θα σας κουράσω, θα επικεντρωθώ μόνο στο ΤΕΒΑ για 1-2 λεπτά. Για τη φιλοξενία ήθελα να πω, τι να κάνουμε. Η κούραση, είχαμε και τσικνοπέμπτη χθες. Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους τυχερούς δήμους, που και εγώ τυχερός ως αντιδήμαρχος, που βρήκα μια κοινωνική υπηρεσία, πρότυπο και για άλλους δήμους, αν και μικρός δήμος. Έχουμε μια κοινωνική υπηρεσία, διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών, ούτε καν τμήμα, η οποία χωρίζεται σε τμήματα. Έχουμε ένα πολύ καλό έμψυχο υλικό από κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και από γραμματείς. Βέβαια, μας λείπει το βοηθητικό προσωπικό. Αυτό που θα σωθούμε τώρα, αυτό που είπατε και το είχαμε συζητήσει πέρυσι στη συνάντηση που είχαμε, να το πω ψυχρά στο κουβάλιμα. Ο Σταμάτης ο Γκίνης που συνεργαζόμαστε έχει δει, καθόμαστε για τη Δήμαρχη και κουβαλάμε οι ίδιοι. Βοηθήσανε βέβαια οι υπάλληλοι όσο μπορούσανε, αλλά και αυτοί κουραστήκανε. Και στο τέλος φτάσαμε με γνωριμίες, με εθελοντές, να κουβαλάμε πράγματα. Εμείς είμαστε νομίζω ο τρίτος δήμος της σύμπραξης σε κόσμο, έχουμε 505. Και ίσως κάποιοι συνάδελφοι να μην το καταλαβαίνουν, αυτοί που έχουν 50, 60, 80, και καταλαβαίνω και το Δήμο Αχαρνών που έχει 5.000, καταλαβαίνω τον όγκο των πραγμάτων που παίρνει και πώς να τα διαχειριστεί και πώς να τα κουβαλάει, πήγαινε μέσα έξω. Και ευτυχώς αυτό θα το λύσουμε από ό,τι φαίνεται με τις καινούργιες συμβάσεις, να σωθούμε. Ευελπιστώ τώρα στο δεύτερο κομμάτι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε μια επικαιροποίηση των οφειλουμένων. Εμείς από τη δικιά μας λίστα δεν θυμάμαι πόσα άτομα γράφουμε δίπλα μετά από 2 χρόνια απεβίωσαν. Κάνανε τα χαρτιά τους το 2014 και το 2015. Μετά από 2 χρόνια δεν τους έχουμε κοντά μας. Όχι από την πείνα βέβαια, από παθολογικά αίτια. Να μην σας κουράσω άλλο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό και εσάς και για τη φιλοξενία και εδώ, μια που έχω δύο μαζί μου, τον κοινωνικό λειτουργό, τον Γιώργο τον Λουκά, που είναι ένα αξιόλογο στέλεχος, είναι και γραμματέας του ΣΚΛΕ και την πόλη την Τούντα, εκεί τρέχουμε όλη την ώρα μαζί. Σταμάτη Γκίνη, σε ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα των εθελοντών που έχεις και δίπλα σου. Και τον άλλο μήνα, άμα αλλάξουμε εμείς σαν αντιδήμαρχοι, εσείς από την άλλη, θα στενοχωρηθώ που θα σας χάσω, θα είμαστε λίγο πιο μακριά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λάμπρου, αντιδήμαρχο του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας. Το λόγο στον πρόεδρο της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Οροπού, τον κύριο Δαύρη. Δαύρης ή Δαύρης είναι τώρα και στο λόγο. Δαύρης, Δαύρης. Δαύρης, καλά το λέω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για τον λόγο που μας δίνετε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Δήμαρχός μας για αυστηρά προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να είναι κοντά μας. Εμείς σαν κοινοφελή επιχείρηση, αλλά και σαν Δήμος Οροπού, όπως ξέρετε είμαστε το βόρειο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής, το βορειότερο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής. Ενώ στην Ευρώπη λένε ότι οι Βόρειοι έχουν τα χρήματα, εμείς είμαστε φτωχοί. Μας εκμεταλλεύονται οι Νότιοι.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου. Τους τελευταίους μήνες έχουμε πάρει το πρόγραμμα του ΔΕΒΑ, το είχε ο Δήμος πρώτα. Είμαστε σε πολύ καλή θέση. Έχουμε περίπου τις 100 οικογένειες συντηζόμενοι. Φέτο με μεγάλη προσπάθεια από την πολιτεία πήραμε το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό συσίδιο. Αυτοτελεί προγράμματα για το Δήμο, ενώ πρώτα είμαστε συνεργαζόμενοι με το Μαραθώνα και το Διόνυσο. Φέτο τα έχουμε και τα τρία αυτόνομα δικά μας. Συτίζουμε περίπου τα 200 άτομα την ημέρα, σε καθημερινή βάση. Έχουμε φτιάξει οργανωμένο συσίτιο και πιστεύω ότι και μέσα από το ΤΕΒΑ που ωφελούμεθα όλα αυτά τα θέματα που έρχονται στο Δήμο μας και είμαστε και σε ευχάριστη θέση για κάτι που είπατε ότι πλέον τα αποτελέσματα θα έρχονται τώρα απευθείας στο Δήμο από τους συνεργαζόμενους ή από τους φορείς που θα αναλάβουν τη διαδικασία. Γιατί για μας είναι, όπως ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε πολύ μακριά από εσάς και ήταν πολύ δύσκολα για να μπορούμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και θα είμαστε πάντα κοντά για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δάβρη, πρόεδρο της Κοινοφιλούς Επιχείρησης του ακριτικού Δήμου Οροπού, θα έλεγα, σε σχέση με την σύμπραξη Ανατολικής Αντιγής. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των εταίρων της σύμπραξης Ανατολικής Αντιγής. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για άλλη μία φορά τόσο στους δημάρχους όσο στα υπόλοιπα ερετά στελέχη, όσο και στις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, αλλά και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και βέβαια στο δίκτυο των εθελοντών και των φορέων που στέκονται δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες, στον κάθε Δήμο από όλους εμάς. Θα ήθελα να εκφράσω όμως και τις θερμές μου ευχαριστίες και να πω και δύο λόγια για τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, του δικού μας, του Δήμου Σαρονικού, τον κύριο Σταμάτη τον Κίνη, όπου στο πρώτο μας Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, συστήσαμε και για πρώτη φορά το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Σαρονικού και ήταν και ο ιδρυτής ως αντιδήμαρχος του κοινωνικού παντοπολείου. Και χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Αλλά όχι, όχι τώρα, σε λίγο. Θα σας πω το χειροκρότημα που θα το ζητήσω εγώ. Αλλά να πω ότι έχω και τύψεις απέναντί του, διότι επιφορτίζοντάς τον με τις πρώτες διανομές που γίνανε κεντρικά από το Υπουργείο, με το πώς ακριβώς θα μεταφερθούν στους Δήμους κλπ. Και όλο αυτό το οποίο έχει κάνει, που εσείς όλοι που βρίσκεστε εδώ το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τον έστειλα στο χειρουργείο για κύλι. Τώρα είναι το χειροκρότημα. Συμπεράγιος. Και νιώθω τύψεις γι' αυτό, Μάικη. Για την ανάρρωση του κύλι. Λοιπόν, θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω θερμά και τους εκπροσώπους του τύπου που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα, να κάνω τρεις προτάσεις, διότι θέλω να πω το εξής. Αυτή η σύμπραξη την οποία έχουμε δημιουργήσει, όπου κατ' εμέ, αν αφήσουμε λίγο στην άκρη το αντικείμενο για το οποίο την δημιουργήσαμε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ποιο, το να έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα ουσιαστικά δήμων με άριστη μεταξύ μας συνεργασία και άριστες μεταξύ μας σχέσεις, τόσο σε συναδελφικό, αλλά όσο και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, με τους δημάρχους των υπολείπων 12 Δήμων, θεωρώ τουλάχιστον τυχερό τον εαυτό μου να τους αποκαλώ φίλους μου και τους 12. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, αυτό το εργαλείο, το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως αυτοδιοίκηση σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα για άντληση και άλλων πόρων που θα λύσουν προβλήματα των Δήμων μας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θέλω να ολοκληρώσω με δύο προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και μία πρόταση προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Η πρώτη πρόταση είναι
να ζητήσουμε να ανοίξει ένας διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση και δει με τις συμπράξεις αυτή τη στιγμή, τις κοινωνικές συμπράξεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση και της φτώχειας, αλλά και των κοινωνικών θεμάτων, ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε την πραγματική εικόνα, διότι τα Υπουργεία είναι οι φορείς αυτή της δημόσιας διοίκησης, όπου βρίσκονται μέσα σε μία γυάλα, θα μου επιτρέψετε να πω. Μπορεί να μην το θέλουν οι Υπουργοί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αυτοδιοίκηση, και διαφωνώντας εδώ και με τον φίλο μου τον Ηλία τον Ψινάκη σε σχέση με αυτό που ανέφερε, νομίζω και όλοι ότι διαφωνούμε, οι αυτοδιοικητοί τουλάχιστον που έχουμε κάποια χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, από όποιο πόστο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος φορέας δημόσιας διοίκησης που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη. Ο μόνος. Γι' αυτό και είμαστε ο κινηματοθράφτης και σήμερα το πρωί, ένα παράδειγμα μικρό θα δώσω, έλαβα μια επιστολή που με στολίζανε εδώ συμπολίτες μου, γιατί δεν δίνει παράταση στο κτηματολόγιο, που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αλλά πού θα βρουν άκρη, στον αρμόδιο υπουργό, στην κτηματολόγιο ΑΕ, σε ποιον, πέτα το στον Δήμαρχο. Ένα παράδειγμα μικρό είναι αυτό. Ως λοιπόν φορέας ο οποίος ξέρουμε την πραγματικότητα, ξέρουμε την καθημερινότητα, ξέρουμε τις ανάγκες, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν προτάσεις για το πού θα κατευθυνθούν κάθε χρόνο τα χρήματα και τι άξονες θα ανοίξουν, αν μη τι άλλο θα πρέπει να μας ρωτούν. Να συνομιλούμε, να συνδιαμορφώνουμε τις προτάσεις και μετά να τις καταθέτουν. Σήμερα κάνουν το ανάποδο. Ανοίγουν άξονες και εμείς τρέχουμε να μπούμε σε όποιον άξονα νομίζουμε ότι μπορεί να μας καλύψει μία ανάγκη. Και αφήνουμε πίσω δεκάδες άλλες ανάγκες που δεν τις αγγίζει κανείς. Η πρώτη πρόταση λοιπόν είναι να ανοίξει διάλογος με τις συμπράξεις, τις κοινωνικές συμπράξεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο ένα, όσον αφορά το σχεδιασμό των προγραμμάτων που καταθέτουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση σε σχέση με την αντιμετώπιση των κοινωνικών θεμάτων. Η δεύτερη πρόταση που θέλω να καταθέσουμε επίσης προς τα αρμόδια Υπουργεία είναι ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ώστε αυτού του τύπου οι διαδικασίες να ξεφεύγουν από την γραμμή γραφειοκρατίας που υπάρχει για όλες τις άλλες διαδικασίες εγκρίσεων, προμηθειών κλπ. Και να θεσπιστεί μια fast track διαδικασία υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων, διότι κάποιος είπε πριν ότι έχουμε δύο χρόνια μετά από τις λύσεις των ωφελουμένων θανάτους και ανθρώπους οι οποίοι απεβίωσαν. Όταν κάναμε 1,5 χρόνο να δώσουμε τρόφιμα σε αυτούς που περιμέναμε, ενδεχομένως και να αποβίωσαν λόγω έλλειψης των βασικών αγαθών σύντησης. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Και αυτοί που αποφασίζουν για αυτά τα θέματα πρέπει να δουν αυτό το πρόβλημα και να σκύψουν πάνω σε αυτό. Εμείς προτείνω επίσης να ψηφίσουμε για να το καταθέσουμε ως πρόταση της κοινωνικής σύμπραξης. Το πρώτο και το δεύτερο προς τα αρμόδια Υπουργεία. Το τρίτο που είναι προς την ΚΕΔΕ αφορά το εξής. Η καταστατική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να ακούγεται ένα μεγάλο θέμα αυτό και να πούμε καλά εμείς τόσο μικροί τώρα εδώ μια σύμπραξη να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε την καταστατική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστέψαμε ότι θα αφορά πολλές, όχι πολλές χώρες, όλες τις χώρες αυτό το οποίο έχω να προτείνω μετά από πάρα πολύ σοβαρή και εμπεριστατωμένη σκέψη. Η καταστατική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι χρηματοδοτεί τις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις με τη σειρά τους, τις περιφέρειες και τους δήμους. Λόγω καταστατικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω λοιπόν να καταθέσουμε μία πρόταση στην ΚΕΔΕ να υιοθετήσει ότι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξεκινήσουμε ένα κίνημα, αν το θέλετε, προς αυτή την κατεύθυνση αλλαγής της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί απευθείας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο βήμα ώστε πραγματικά τα λεφτά που στέλνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να απορροφούνται, γιατί αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κονδύλια γυρίζουν πίσω στο τέλος των προγραμμάτων και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά και να πιάνουν τόπο. Με αυτές λοιπόν τις τρεις προτάσεις θα ήθελα να κλείσω, να σε ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκατε εδώ σήμερα. Πιστεύω πως από τώρα ουσιαστικά ξεκινά η σημαντική και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ μας, μιας και τώρα εμείς πλέον τρέχουμε το πρόγραμμα.
Και είμαι σίγουρος μετά από τα δείγματα γραφής που έχουν δείξει όλοι οι εμπλεκόμενοι από όλους τους εταίρους στο πρόγραμμα αυτό, ότι θα το τρέξουμε με πολύ μεγαλύτερα ωφέλη προς τους ωφελούμενους, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Η ευχή με την οποία θα ήθελα να κλείσω είναι να βρισκόμαστε εδώ σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα και να μην συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έθεσε ο Γιάννης ο Κασαβός και νομίζω μας εκφράζει όλους, που είπε ότι, έφυγε και όλα τώρα, που είπε ότι ως δήμαρχος γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου και τα οράματά μου με τα οποία έθεσα υποψηφιότητα και εκλέχθηκα όταν αντιμετώπισα την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, αυτό είπε. Έτσι, το είπε πολλές φορές. Νομίζω μας εκφράζει όλους και η ευχή είναι να πάψει πλέον, να υφίσταται αυτή η κατάσταση και να είμαστε εδώ και να συζητάμε για το πώς θα διαθέσουμε τους όποιους πόρους, είτε ευρωπαϊκούς είτε δικούς μας είτε οτιδήποτε άλλο, προς τη σωστή κατεύθυνση, και είναι αυτή η κατεύθυνση της αξιοπρέπειας, είναι η κατεύθυνση της απασχόλησης, είναι η κατεύθυνση της εργασίας, είναι η κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι η κατεύθυνση της ανάπτυξης και όχι η κατεύθυνση φόρα προς τον κρεμό που οδηγούμαστε αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα έχουν σχεδιάσει για εμάς, χωρίς εμάς. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πολύ.